βροχές και χειμώνας. Εδώ τι έχουμε. Καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είναι. Και ειδικό ακμαίο. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Τι κακό είναι αυτό. Εκεί που αρχίσαμε, βάζαμε τα τηλιακά μας. Πηγαίναμε στις παραλίες μας, τρέχαμε και τι λέγαμε. Δεν έχουμε συμφωνία. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Το σύστριγγλο μας. Σεπτέμβριος 2015. Τι κοντρόλ έχουμε εμείς πια. Τι αμεσότητα. Δεν ξέρω αν σας μυρίζει η βροχή εδώ πέρα. Είμαστε πολύ κοντά στο έξω. Μυρίζει πάρα πολύ. Μυρίζει το χώμα το βραγμένο. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται έξω. Εκεί λοιπόν που βάλαμε τα τηλιακά μας, εκεί που είπαμε δεν πειράζει. Δεν έχουμε ακόμα συμφωνία. Δεν πειράζει, σας κολλήσουμε δέντρο. Απειλούμεθα με χρεοκοπία. Δεν πειράζει. Όχι. Εμείς θα πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας. Βεβαίως. Θα κάνουμε την ηλιοθεραπεία μας. Ηφικό ψηλά και θα τα αντέξουμε. Απλά προσοχή όταν βρέχει, όχι στο νερό μέσα, αλλά σαν να μας τσιγκμπήσει και να σκεραυνός από πάνω. Το καλό ποιο είναι με τη βροχή όμως. Άμα τελειώσει, τι βγαίνει μετά. Το ουράνιο, το όξο. Πόσο διαρκεί είναι. Και τα χρώματα τη σύριδα. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, έκθεση. Αυτά συμβαίνουν έξω. Τώρα πάμε να δούμε. Πρώτη δημοτικού. Είναι και το Eurogroup. Ναι, από εκεί έρχεται το βαρομετρικό. Όλα διφορούμενα. Αυτά συμβαίνουν, λέει, έξω. Και έξω γίνεται το σύστριγγλο. Έτσι. Βροχή και ραυνή βροχή. Και μέσα μπορεί να γίνει το σύστριγγλο, άμα θέλει. Έχουμε καλά θέματα. Έχουμε. Ναι. Χαμό. Τι σύστριγγλο έγινε στο Twitter με το like το έξω. Έγινε χαμός μετά το χθεσινό επεισόδιο της Θεκάτης Τεντωρής Τατιάνα. Και όσοι είδαν, ας πούμε, το Λάκη σε έναν πολύ διαφορετικό ρόλο, κυριολεκτικά σε έναν διαφορετικό ρόλο, αυτό το δραματικό ρόλο που έπαιξε του Μιχάλη, έγινε μετά χαμός στο Twitter. Λέγανε και την Ντενίση. Φέρανε μπροστά όλους τις κόντρες. Και για σένα. Για την ερμηνεία. Για μένα. Και για σένα, ναι. Για σένα, λέγανε. Τι είπανε για μένα. Ότι ο Λαζόπουλος αύριο με αυτό το κλίμα θα πάει στην Τατιάνα. Καλεσμένος. Θα μιλήσει για το έγκλημα. Κοινωνικό. Μια μικρή γεύση. Φωτιά πήρε το Twitter για τον δραματικό ρόλο του Λάκη Λαζόπουλου στη 10η εντολή. Τι λένε για τη Μιμή Ντενίση. Αυτή με κρατάει μακριά σας. Θα το μετανιώσει. Θα το μετανιώσει, πες της. Αυτά λοιπόν. Έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Με τι να έχουμε και άλλα. Έχουμε και κάτι άλλο να προλογίσουμε. Όχι. Λοιπόν. Να από τα δωρό. Βεβαίω. Να πάμε αμέσω. Εντάξει, δεν κρατιέμαι, βλέπει. Είμαι. Σε είδα. Φύγα. Θέλω να πάω. Ντούρο, ετοιμάστηκε. Λοιπόν, 15.000 ευρώ μετρητά, έτσι το νου σα. 15.000 ευρώ μετρητά. Εδώ, μέσα στη βαλίτσα. Έτοιμα για εσά. Και εκτό από το 15.000, θέλω να σα ρωτήσω ειλικρινά αν έχετε δει άλλο ψυγείο με τέτοιο design. Αυτό εδώ δεν, δηλαδή, το βλέπεις και λες, τι μπορεί να είναι αυτό. Τι μπορεί να είναι αυτό το συγκλονιστικό κομμάτι. Αυτό λοιπόν, κοιτάξτε εδώ ψυγείο. Αν σας το ανοίξω να το δείτε και μέσα. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Είναι ένα δώρο της Γκρούπο Κουτσίνε, το σημερινό μας ψυγείο. 15.000 ευρώ και το ψυγείο δώρο σήμερα στο τέλος της εκπομπής. 90-11-51-51-51. Καλή επιτυχία σε όλους σας. 90-11-51-51-51. Δημήτρη μου, να δούμε και τους όρους του ημερήσιου διαγωνισμού και όρου. Ορίστε, πάρτε μια γεύση λοιπόν από τους όρους του ημερήσιου διαγωνισμού και του διαγωνισμού που θα ολοκληρωθεί με το τέλος των εκπομπών μας. Η Ευγενία Μανολίδου μίλησε στο Web TV του Stars, στην εκπομπή Guarantee στη μόδα των αγαπημένων μας αδερφών Ράντι, εδώ στο Web TV, και μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Είπε για τις τηλεοπτικές προτάσεις που τους έχουν γίνει και που τις έχει απορρίψει, παιδιά. Προγράμματα που λέγατε ότι θα τα έχουν δώσει στη Μανολίδου. Αυτό το δώσανε και όμως και είπε εκείνη όχι. Θυμήθηκε το τηλεοπτικό της ξεκίνημα που αλλιώς το περίμενε και αλλιώς της προέκυψε. Μίλησε για τη γνώμη της για τον Γιάννη Βαρουφάκη, είπε πώς επηρεάζει η σχέση της, ο γάμος της με τον Άδωνη Γεωργιάδη, την κριτική που της γίνεται και βεβαίως αποκάλυψε αν θα κάνει άλλο ένα παιδί ή όχι. Συνεχίζω τη ραδιοφωνική εκπομπή μόνη μου, χωρίς τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος σταμάτησε στα τέλη Μαΐου. Γιατί λόγω της εκπομπής της πρωινής έπρεπε να ταξιδεύει, τώρα πηγαίνουν από εδώ, πηγαίνουν από εκεί. Ήταν αδύνατον να είναι και στη ραδιοφωνική εκπομπή αμέσως μετά. Η τηλεόραση είναι καταλυτική μέσα στην καθημερινότητα και μέσα στην οικογένεια. Ισοπεδώνει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε ένιωθα ότι δεν θα, ας πούμε, έχουν προτείνει καθημερινή εκπομπή.
και πρωινή και απογευματινή και βραδινή. Εγώ δεν μπορώ να κάνω καθημερινή εκπομπή, γιατί θα την άξω το σπίτι μου στον αέρα. Μετά μου προτείνανε, ας πω, κάνουν εκατομμυριούχο. Ναι. Δεν γινόταν, ήταν καθημερινό. Μετά μου προτείνανε, ξέρω εγώ, το κόνσεπτ τώρα που κάνει η Ντορέτα Παπαδημητρίου στον Α. Στο Μέγκα. Ναι, μου είχαν πει να το κάνω εγώ. Μετά, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή μου είχαν πει να πάω στο Just the Two of Us, στην Κριτική Επιτροπή, το 2 που είχε γίνει. Τα μου είπαν να κάνω το Αργά με το Μαστοράκι που το έκανε ο Αθερίδης. Πολλά πράγματα μου έχουν πει να κάνω. Κάνατε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν σε κόντρα ρόλο με το χαρακτήρα σας. Ναι. Τελείως διαφορετικό χαρακτήρα είχατε εσείς από το παιχνίδι. Πολλοί σας κρίνανε για αυτή την απόφαση να παρουσιάσετε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τελικά το έχετε μετανιώσει για εκείνη την παρουσίαση. Όχι βέβαια. Την ευκαιρία. Όχι βέβαια, γιατί ακόμα μιλάμε γι' αυτό, βλέπεις. Δεν έκανα κάτι επίτηδες. Ξέρεις, όλα ήταν. Εγώ δεν την ήξερα τη τηλεόραση. Δεν έβλεπα κιόλα τηλεόραση. Οπότε δεν φαντάστηκα ότι όλο αυτό που γινόταν. Το ξεκίνημα αυτό ήταν πολύ πιο καλοπροαίρετο και ότι όλα αυτά τα οποία θα αντιμετώπιζα θα ήταν πράγματα που θα μπορούσα να χειριστώ. Mm-hmm. Έκανα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί όλο αυτό το οποίο έγινε δεν μπόρεσα να το χειριστώ. Πέσαν όλοι από πάνω να με φάνε. Ήταν ο νόμος της ζούγκλας. Αυτό που υπέστην εγώ τα πρώτα χρόνια δεν λέγεται κριτική. Η κριτική ήταν πώς δίνεται, τι φοράει, με ποιον βγαίνει, πώς κάθεται, πώς μιλάει, πώς στείνεται, τα παιδιά της, τα αυτά της. Αυτό δεν είναι κριτική, αυτό είναι κουτσομπολιό και είναι και άσχημο κουτσομπολιό. Ο κύριος Γεωργιάδης, τον είχαμε καλεσμένο, ότι πολλές φορές η Ευγενία Μανολίδου έχει δεχτεί κριτική, επειδή ακριβώς είναι η γυναίκα μου. Εντάξει, παίζει και αυτό, έπαιξε και αυτό ένα ρόλο και συνεχίζει. Mm. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν γίνεται κάτι, εδώ πια το βλέπουμε πλέον και απροκάλυπτα στη Βουλή, γίνεται κάτι και αμέσως αναφέρομαι εγώ για να, ως υποτιμητικό για τον Άδωνη. Μετά κάνω εγώ κάτι, μου αναφέρουν και τον Άδωνη ως κάτι για το οποίο θα πρέπει να αισθάνομαι άσχημα. Το θεωρώ ότι είναι ντροπή, ότι είναι κατάπτυστο και δεν θέλω καθόλου να το συζητώ. Δεν με αφορά αυτό. Αφορά τους ανθρώπους που το λένε. Είναι χτύπημα κάτω από τη μέση λίγο αυτό, θεωρείτε? Όχι λίγο. Mm. Όμως έχετε ανάγκη από δουλειά, γιατί κάποιος μπορεί να νομίζει ότι τώρα η Ευγενία Μανολίδου έχει ανάγκη από δουλειά. Και ναι, έχω πολύ μεγάλη ανάγκη να δουλέψω, αλλά περισσότερη ανάγκη έχω να νιώθω ισορροπία και να νιώθω και τα παιδιά μου ισορροπία και με πολύ λιγότερα θα περάσουμε. Δεν έχουμε οικονομικό πρόβλημα με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή χρωστάμε όπως χρωστάει όλος ο κόσμος. Έχουμε κάνει τις δόσεις που έπρεπε να κάνουμε. Δεν έχω την πολυτέλεια να μην δουλεύω. Να κάτσω πίσω και να πω κάποιος θα πληρώνει για μένα. Και για τον κύριο Βαρουφάκη. Είναι ένα πρόσωπο που επηρεάζει. Ναι, υπάρχει δεν τον ψήφισα, αν θέλεις να σου πω. Οπότε, μάλλον δεν θα τον ξαναψήφισα. Και αν ήταν να ψήφισε, δεν θα τον ξαναψήφισα. Αν τον είχα ψηφίσει. Δεν γέννησα φυσιολογικά όπως είχα γεννήσει τα άλλα τρία παιδιά. Γέννησα με κεσαρική. Mm. Και μάλιστα επειδή το μωρό ερχόταν όρθιο με τα πόδια, γέννησα πολύ νωρίτερα. Έχω χάσει τα όλα. Oh. Τα χάσα όλα. Πόσα κιλά δηλαδή είχατε πάρει? Είχα πάρει 17 κιλά. Τώρα τελείωσε. Το θέλατε όμως το παιδάκι, δηλαδή δεν ήταν κάτι ξαφνικό. Ήταν κάτι το οποίο το θέλατε και εσείς και ο κύριος Γεωργιάδης. Το θέλαμε, ναι. Το θέλαμε και είμαστε πολύ τυχεροί που ήρθε. Γιατί είχαμε μία ατυχία πριν, είχαμε χάσει ένα μωράκι πριν τον Αλκαίο και είχαμε ανησυχήσει κιόλας και γι' αυτό όλα πηγαίνανε πολύ. Ήμασταν πολύ συγκρατημένοι αυτή τη φορά. Έχει γίνει ένα θέμα τώρα με τη γιόγκα, γιατί κάνετε και εσείς γιόγκα. Δημιουργήθηκε ένα θέμα με μια φωτογραφία που ανεβάσατε. Τι ήταν κι αυτό? Μωρέ, δεν πειράζει. Κοίταξε, το ξέρω. Άμα δεν ήμουν προετοιμασμένη, δεν θα την ανέβαζα. Ναι. Το θέμα είναι ότι πολύ περισσότερο καλό έκανα με αυτή την φωτογραφία παρά κακό. Συγγνώμη, τι θέμα δημιουργήθηκε με τη φωτογραφία που ανέβασα? Και καλά ότι πηγαίνει στη Μύκονο και κάνει γιόγκα και καλοπερνάνε. Αυτό ρε παιδί μου. Α, ότι περνάνε καλά. Τους χρεώσαν, ας πούμε, νεοπλουτίστικη συμπεριφορά. Ναι, εγώ γιόγκα. Αυτό έγινε. Η γιόγκα του έφτιαξε γελία. Τη φωτογραφία αυτή τη βρήκα υπέροχη, θέλω να σας πω. Όταν είχε έρθει εδώ η Ευγενία να μας δώσει συνέντευξη, επειδή μόλις είχε γεννήσει, δεν είχε χάσει ακόμα τα κιλά της γέννας. Και τη βλέπω τώρα, έχει χάσει τα κιλά της γέννας και ακόμη πιο πολλά. Έχει κάνει γυμναστική και έχει κάνει ένα κορμί. Και αν σκεφτεί κανείς ότι. Αυτό είναι τώρα στο Twitter, έτσι. Δεν είναι φωτογράφηση επαγγελματική με ρετούς και τέτοια. Είναι το σώμα της. Έχει βγάλει με το κινητό της, το βλέπετε. Ναι. Έχει βγάλει με το κινητό της. Και επειδή και τα φίλτρα φαίνονται, ό,τι φίλτρο και να βάλεις,
Ξέρουμε πια. Ξέρουμε. Δηλαδή έχουμε γίνει και εξπέρ. Εντάξει. Λοιπόν, η γυναίκα έχει συγκλονιστικό κορμί και κακώς που σχολίασαν αρνητικά. Δεν ήξερα ότι είχε δεχτεί τόσες προτάσεις και τις απέριψε παιδιά. Κανείς δεν το ξέρει. Για τρεις παραγωγές. Και για βαρβάτα προγράμματα, έτσι. Βαρβάτα. Ξέρεις τι πιστεύω. Μαζί με το Just Critics 4, αλλά το Just. Ήταν τη Ντορέτα στο I Love My Country, το Αργά και το Just. Δεν ήταν. Και τι άλλο ήταν. Και εκατομμύριο που Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Η Ευγενία έχει καεί πολύ με την τηλεόραση. Δηλαδή, είχε κάνει αυτή την αρχή τη δύσκολη με τη στιγμή της αλήθειας. Μετά έκανε την κριτή στα show με τον Ψινάκη που γινόταν το Sister Glow. Και προφανώς κάποια στιγμή και λόγω του Άδωνη, ο οποίος υπηξυπουργός κλπ. Μάλλον χρειάστηκε λίγο να κάνει κάτι που να είναι πιο στα μέτρα της. Και πήγε και πέσε όλο στο Λιάγκα στο Εκεί δεν εκτίθεται βέβαια τόσο πολύ. Δηλαδή είναι ραδιόφωνο, δεν φαίνεται, δεν σχολιάζεται και τέτοια. Αλλά είδες όμως τι είναι. Δηλαδή από τη μία είναι πολύ περίεργη, όχι περίεργη, είναι πολύ επιλεκτική. Δηλαδή από τη μία δεν αποφασίζει να κάνει όλα αυτά τα σόπουλες, αλλά από την άλλη δέχεται να πάει σε μια εκπομπή που είναι σε ένα web και δεν την κάνει κάποιος δημοσιογράφος. Τώρα την κάνουν δύο καλοί συνάδελφοι, ας πούμε. Γιατί τιμάει τους φίλους της. Πάντως πέρα από αυτό, θεωρώ ότι είναι και ένα πρόσωπο Εμμανουλίδου που έτσι κι αλλιώς συζητιέται. Έχει να κάνει τηλεόραση και δει δικό της πρόγραμμα πάρα πολύ καιρό και ακόμα βλέπετε ότι μιλάμε για το ότι είχε κάνει τότε με τη στιγμή της αλήθειας. Είναι ένα πρόσωπο που ίσως και τα μέσα, όχι τα μέσα τόσο πολύ, γενικά η κοινή γνώμη αγαπάει να της τη λέει, να της τζιγκλάει, να λέει ακείται Εμμανουλίδου. Πουλάει έτσι κι αλλιώς. Πουλάει παρουσιάζει μια πρώτη γραμμή, αυτό καταλαβαίνει το θέμα. Όχι, το Πουπούκος ήταν η πρώτη συνέντευξη που έδωσε, η πρώτη εμφάνιση που έκανε. Ναι, γιατί μαέστρος ήταν πριν, σε ένα πρωινό καφέ του Αντένα τότε, όπου ήταν και άμαθη από τηλεόραση. Και βγαίνει ξαφνικά και της φέρνουν μία συνέντευξη. Και άρχισε να εκφράζεται έτσι όπως το λέει στο σπίτι. Και τότε έγινε. Αυτό που βγαίνει. Αυτά έτσι την είχε πάτε εσύ. Αυτό που βγαίνει είναι ότι είναι πρώτη γραμμή παρουσιάστρια, έτσι. Δηλαδή, τι θέλουν όλοι. Εμένα θα μ' άρεσε τον εκατομμυριούχο πάντως. Εμένα και για πρωινό θα μ' άρεσε πολύ. Νομίζω ότι θα επιστρέψει, θα κάνει πράγματα Ευγενία, είναι βέβαια. Λοιπόν, αδυνάτησε κιόλα τώρα, ξεπετάξει. Και το μωρό, άρα επανέρχεται δρυμύτερη σε προγράμματα. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω εγώ στον Γρηγόρη. Είχε χθες καλεσμένη την Ναταλία Γερμανού και μέσα σε μια κρίση ειλικρίνειας τη στρίμωξε λίγο. Τη λέει: δεν σε περίμενα, με απογοήτευσε πέρσι. Δεν ήσουν αυτό που περίμενα στην παρουσίαση. Για το πρόγραμμα που παρουσίαζε πέρσι στον Αντένα, να σου πω. Άρχισε λοιπόν εκεί μια ψιλοκοντρίτσα, όπου βέβαια η Ναταλία του απάντησε, γιατί ίσως δεν ήταν τόσο επικριτική ή τόσο. Αν το θες διεισδυτική στις συνεντεύξεις της πέρσι. Θέλετε να δούμε το απόσπασμα και να το σχολιάσουμε μετά. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα παιδιά. Τι κάνεις, πώς σκέφτεσαι. Πάρα πολύ, ελάτε μια φωτογραφία. Για τελευταίες φωτογραφίες. Είμαστε Creators. Παίρνω τον τίτλο σου περσινό από τον Αντένα. Γερμανού ξανά. Γερμανού ξανά, ναι. Ενώ δηλαδή ότι είναι ένα επίθετο πολύ βαρύ, το κάνεις και ένα λογοπαίχνιο. Επειδή έχω το δικαίωμα να το κάνω αυτό μαζί σου, έχω στέψει για δύο χρόνια όταν ήμουν στο πρωινό στο Μέγκα, σαν την καλύτερη Ελληνίδα παρουσιάστρια δύο χρονιές. Το ξέρεις αυτό. Στο είχα πει και δημοσίευμα, το θυμάσαι. Έτσι. Απλά το είχα ξεχάσει. Το είπα, ναι, στο είχα πει και στον αέρα και είχα πει ότι ήταν όταν έκανε τον Α το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Καταπληκτική. Η καλύτερη παρουσιάστρια. Συμφωνώ. Μακράν. Πέρσι λοιπόν με απογοήτευσε. Διότι βγάζει ένα σλόγγαν Γερμανού ξανάρχεται. Θεωρώ ότι θα δω τι πιο συνεντεύξει. Και βλέπω μια φοβισμένη Ναταλία που με ξενερώνει, γιατί ξέρω ότι έχει τεράστια δύναμη, μόρφωση, επίπεδο και τσαμπουκά. Και λέω, αν σε αυτή την φάση που είναι στη ζωή της δεν το κάνει, πότε θα το κάνει. Πάλι δεν θέλει να σπάσει τα αυγά. Ναι. Και εκεί χαλιέμαι. Και θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει τα δύο τελευταία χρόνια σε σένα, μέσα σου, είναι ότι ακόμα εγώ περιμένω να ξαναέρθει η Γερμανό. Και να έρθει αυτή τη φορά και να τσακίσει όλα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η Γερμανό δεν έχει έρθει ακόμα. Και πρέπει και εγώ το δικαίωμα να το πω, γιατί σε έχω στέψει καλύτερη παρουσιάστρια όταν κανένας δεν έλεγε εκείνη τη χρονιά ότι είναι το νούμερο ένα, ας πούμε. Τα λέει, είχες πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά είχαν και άλλες μεγάλη επιτυχία. Αλλά έβλεπα έναν αυτοσαρκασμό, μια ποιότητα, έναν λόγο, τα ελληνικά φοβερό σου. Λόγος. Καταπληκτικό. Στο πρωινό λες τώρα, στο πρωινό. Δεν έχει περάσει καμία καλύτερη. Ναι. Και μένα αυτή είναι η άποψη. Όχι, δεν είναι το ζήτημα καλύτερες ή χειρότερες. Δηλαδή έκανε την υπέρβαση στο πρωινό του Α και όχι πέρυσι. Όχι, σε αυτήν και κάνει ένα τέτοιο τίτλο για Γερμανού ξανάρχεται. Θεωρεί και το τρέιλερ ότι πάει κάτω και του πλακώνει στις μπάτσες, λες ότι θα τα σπάσει τα αυγά.
και δεν έσπασες καν να βγω. Για μένα. Έχεις δίκιο. Και θα σου απαντήσω ακριβώς σε ποια σημεία έχεις δίκιο και γιατί έχεις δίκιο. Ήταν όλο λάθος. Όπως απογοητεύτηκες εσύ, πιστεύω ότι απογοητεύτηκα κι εγώ από τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι απογοητεύτηκαν και αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν κάτι περισσότερο. Και δεν μιλάω μόνο για τους ανθρώπους του Αντένα. Νομίζω ότι ήταν από το τρέιλερ λάθος όλο το πράγμα. Δηλαδή, όταν ξεκινάς με γάντια του box και με ύφος θα σας. Και αυτό και εκείνο και το άλλο. Και μετά κάθεσαι σε ένα καναπέ και κάνεις αγιογραφίες. Αυτόματα απογοητεύεις κάθε τηλεθεατή ο οποίος περιμένει ότι θα δει αιχμηρές ερωτήσεις, μια πιο σκληρή Ναταλία, μια Ναταλία η οποία θα υπερβεί τον εαυτό της και θα κάνει κάτι παραπάνω. Σε αδίκησες, τζάμπα. Σε αδίκησες. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι τελικά δεν μπορώ να το κάνω αυτό το οποίο προσπάθησα να δείξω στο τρέιλερ. Δηλαδή θα σου πω κάτι και νομίζω θα το καταλάβεις πώς το εννοώ το κάτι. Είσαι πολύ ευγενής. Δεν ξέρω αν είναι θέμα. Όλοι ευγενείς είμαστε. Δεν το πιστεύω. Ναταλία, μην το πεις. Μην το πεις. Άσε με να σου πω. Άκουσε με και εμένα. Εγώ στο συζητάω σε χάρη. Μπορείς. Καταπληκτικά μπορείς. Γρηγόρη, θα σου πω τι εννοώ και γιατί πραγματικά νομίζω ότι εμείς οι δύο μιλάμε μία γλώσσα λόγω των χρόνων της γνωριμίας μας. Εσείς και εγώ είχαμε έναν κοινό καλεσμένο. Εντάξει, τον Νίκο Παπαναστασίου μιλάω. Ο Γρηγόρης τόλμησε και του έκανε μία ερώτηση για την κόρη του, ας πούμε, η οποία αυτοκτόνησε. Εγώ δεν τόλμησα να του την κάνω. Εντάξει, μερικές φορές βέβαια πρέπει να προσέχουμε για τις ερωτήσεις που κάνουμε, κακά τα ψέματα. Τι εννοείς? Πάνω στην τελευταία φράση της Ναταλίας Γερμανού, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι είναι ελάχιστοι άνθρωποι που θα τολμούσαν να κάνουν, για παράδειγμα, μια τέτοιου τύπου ερώτηση, όταν πας να αγγίξεις προσωπικά δεδομένα. Γιατί έχεις... πας να αγγίξεις προσωπικά δεδομένα, ρε Ειρήνη. Δεν είναι θέμα προσωπικό. Είναι ένα κοινωνικό θέμα. Όταν, παραδείγματος χάρη. Και εσύ τις άλλες μπορεί να την έχει ρωτήσει. Ναι. Θέλω να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια είναι το εξής. Παρακολουθούμε ότι υπάρχουν πολλές αυτοκτονίες. Mm. Όταν λοιπόν έχεις έναν άνθρωπο που έχει βιώσει κάτι τόσο δυσάρεστο, κάτι τόσο τραγικό, νομίζω ότι οφείλεις να ρωτήσεις, γιατί υπάρχει κόσμος εκείνη την ώρα που τον παρακολουθεί, mm-hmm. τον ακούει και βλέπει. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Πριν έρθει ο καλεσμένος για ένα τόσο σοβαρό θέμα, γιατί κάνουμε τηλεόραση 22 χρόνια. Το ρωτάς τον καλεσμένο. Δηλαδή, αν έρθει ένας άνθρωπος εδώ που έχει αυτοκτονήσει το παιδί του, πριν έρθει εδώ, θα τον κλείσουμε να τον καλέσουμε, θα τον ρωτήσουμε. Θέλετε. Το θέμα αυτό το θίγουμε, γιατί είναι τόσο βαρύ. Δεν πας να θίξεις τέτοιο θέμα έτσι την τύχη στον αέρα. Δεν καταλαβαίνω και την ερώτηση καν. Δηλαδή, το θέμα ότι εσύ το έθιξες, εγώ δεν το έθιξα. Καλά, από πριν δεν ρωτάνε, αν μπορούν να θίξουν. Και θα σου πω, επειδή έχω δουλέψει και με τον Γρηγόρη, θέλω να σου πω ότι οι συνεργάτες του πάντοτε κάνουν προσυνέντευξη, πάντα ξέρουν τι θα ερωτηθούν μέχρι που θα φτάσουν τα ωριά τους. Και είναι σίγουρο αυτό. Από εκεί και πέρα. Είχε πολύ δίκιο ο Γρηγόρης που το είπε στην Ναταλία και μπράβο του, γιατί είναι όντως φίλη του και είχε το θάρρος να πει ότι ξέρει τη Ναταλία. Δεν ήσουν καλή πέρσι. Να σου πω, και όντως δεν ήταν καλή. Ειρήνη, υπάρχει μια υπερβολή στην προσέγγιση του Γρηγόρη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ή του ύψους ή του βάθους. Ή εγώ σε έχω στέψει πρώτη, ή δεν αξίζει επειδή δεν είσαι τόσο δυσδυτική, όπως έκανα εγώ τις ερωτήσεις μου, ας πούμε, στον Ενίκο Παπαναστασίου. Τι εννοείς? Βγάζει μια. Ότι τη λέει δεν ήσουν η Γερμανού που ξανάρθε. Η Γερμανού δεν μπορεί να κριθεί ως παρουσιάστρια από μία σεζόν, από μία εκπομπή στην οποία επικοινωνιακά υπήρχε λάθος το οποίο το παραδέχτηκε. Ναι, αλλά έχει απαιτήσει από τη φίλη του. Έχει μια ευκολία στο να κρίνει αυτή τη στιγμή, γιατί έχει τα χρόνια πίσω του, αλλά από την άλλη και ο ίδιος έχει κριθεί και ξέρει πώς είναι να έρθει σε δύσκολη θέση. Δηλαδή στην ιστορία, ας πούμε, με τον Άνθιμο, έφαγε πολύ ξύλο ο Γρηγόρης. Ωραία, και λοιπόν, θέλω να σου πω εκεί, κάτι. Δεν υπήρχε μια αντίστοιχη Ναταλία να του πει: ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, και εσύ τότε δεν ήσουν καλός, ξέρω εγώ, ή φέτος δεν έχεις κάνει καλή χρονιά, επειδή τα νούμερα σου δεν είναι έτσι. Δηλαδή, μια χαρά είναι η χρονιά του, γι' αυτό και θα συνεχίσει με late night show και του χρόνου τον Αντένα. Εντάξει, έχει να κάνει κάτι πραγματικό, δεν είπα ότι δεν είναι καλή χρονιά του, αλλά δεν μπορεί να έχει μια υπερβολή που να είσαι ή του ύψους ή του βάθους απέναντι σε ένα πρόσωπο που είναι απέναντί σου. Είναι φίλη του και είπε κάτι πολύ ωραίο. Δηλαδή δεν την είπε και την μείωσε. Τη είπε ότι έχει τέτοιο λόγο. Μιλάς τόσο ωραία ελληνικά. Πράγματα τα οποία τα αναγνωρίζει και ο ίδιος τον εαυτό του. Και πράγματα τα οποία είναι και δεδομένα όμως για την Ναταλία Γερμανού πρώτον. Έχεις όλα αυτά τα προσόντα. Εκμεταλλεύσου τα. Δηλαδή θα την ήθελε, πιστεύω, Αντένα, με ρωτάς Τατιάνα, θα την ήθελε να είναι στον Αντένα. Εμένα με ενόχλησε το γεγονός ότι το σε έχω στέψει καλύτερη παρουσιάστρια. Γιατί? Εντάξει, οκ. Την έχω στέψει καλύτερη παρουσιάστρια, ότι τι, ας πούμε. Έχει μια μετά το κάτι άλλο. Δεύτερον, αν το πάμε και λίγο νουμερικά, τα νούμερα τους πολλές φορές είναι τα ίδια. Δηλαδή, σε σχέση με τα Καρντάσια και με την Ναταλία Γερμανού. Εγώ θέλω να σας πω ότι η βραβείο ειλικρίνειας το παίρνει σίγουρα η Ναταλία. Τέλος.
Κάτσε, βρε εσύ. Γιατί διαφωνείς? Νομίζω έπεσε μια παγίδα, Ναταλία. Γιατί έπεσε σε παγίδα? Έπεσε την παγίδα. Γιατί? Όταν κάνεις ένα πρόγραμμα, το υπερασπίζεσαι. Όχι, βρε εσύ, Δημήτρη. Αν δεν είσαι καλός και το πρόγραμμα αυτό έχει τελειώσει. Μα το είναι υποκειμενικό, Ταθιάνα μου. Δεν είναι όλοι οι τηλεθεατές έτοιμοι να δουν ένα πρόγραμμα στο οποίο ο άλλος ξεσκίζεται από το συνδεξιαζόμενο. Άκουσε να δες. Η Ναταλία μας είχε συνηθίσει και μας έχει συνηθίσει στη γλύκα. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος, καλός ή κακός, έχει μία στάμπα. Έτσι. Η Ναταλία είχε τη γλύκα. Το easy going πρωινό του Σαββατοκύριακου και αυτή είναι η δική της σφραγίδα. Αυτό το η διεισδυτική συνέντευξη είναι κάτι άλλο. Η Ναταλία τι έκανε, βγήκε η κοπέλα με την απίστευτη της ειλικρίνεια, που γι' αυτό μας αρέσει και η Ναταλία, γι' αυτό τη βλέπει και ο κόσμος, και τι λέει, δεν ήμουν καλή ρε Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Βγήκα εκεί με τα γάντια και είπα ότι θα σκίσω, ας πούμε, θα σκίσω τη γάτα και δεν έκανα τίποτα. Και έχεις δίκιο. Δεν ήταν αυτό για μένα. Ήμουν ακατώτερη των περιστάσεων. Έχει δίκιο η Ναταλία. Είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν μπορεί να πιέσει έναν άνθρωπο να υπερβεί το χαρακτήρα του και να αλλάξει. Όχι, είναι θέμα, και είναι θέμα και τι έχει συνηθίσει και ο κόσμος και πώς έχει συνηθίσει εσύ, ας πούμε, να το χειρίζεσαι. Και 15.000 ευρώ, ας πούμε. Λατρεμένοι μου, είστε έτοιμοι. Αυτά είναι. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσό. 15.000 ευρώ μετρητά, εδώ στη βαλίτσα, και εκτός από το 15.000, ένα συγκλονιστικό, κοιτάξτε εδώ, design, ψυγείο καταπληκτικό, θα γίνει δικό σας στο τέλος της εκπομπής, το 90-11-51-51-51, διαφημίσεις. Φωτιά πήρε το Twitter για τον δραματικό ρόλο του Λάκη Λαζόπουλου στη 10η εντολή. Τι λένε για τη Μιμή Ντενίση. Αυτή είναι η κατανακρία σας. Θα το μετανιώσει. Θα το μετανιώσει, πες της. Λοιπόν, θα δούμε σε λίγο τι έγινε εκτός στο Twitter, γιατί έφαγε άγριο τρολάρισμα ο αγαπημένος μου ο Λάκης για το ρόλο του χθες βράδυ. Την ερμηνεία του μάλλον. Να πάμε στη Ραχίλ Μακρύ. Και να πούμε για την κυρία Ραχίλ Μακρύ, η οποία επανήλθε δρυμύτερη σε ό,τι αφορά το θέμα του μουσικού της προτιμήσεων. Διότι έχει δώσει μία συνέντευξη χθες το βράδυ, που είπε η κυρία Ραχίλ Μακρύ ότι... Τώρα, αυτή ακούω... τη φωτογράφηση με την πισίνα, επίτηδες την ξαναβάζετε πάλι. Και λέτε, τι θέλεις... τη φωτογράφηση με την πισίνα από πίσω. Εντάξει, μιλάει για μουσική για να ταιριάζει. Για να θυμίσουμε τι εστί αριστερά. Ανήκετε όλοι σας, σας καταγγέλω, σε κάποιο σύστημα το οποίο προσπαθεί να πολεμήσει την ελεύθερη φωνή του κοινοβουλίου, και σας καταγγέλω εσάς τους δημοσιογράφους και εσάς όλους εδώ, οι οποίοι εξυπένετε ένα σκοτεινό σχέδιο. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι η συνέντευξη που είχε κάνει. Συγγνώμη, Βιβάλτι πίσω. Όχι, είναι σκοτεινό σχέδιο κατά τη Ραχίλ. Φυστές εσείς εποχές. Ακούς Βιβάλτι και Μότσαρτ και εσύ μου φαίνεται. Να σε ρωτήσω κάτι. Το πήρατε σοβαρά αυτό που έλεγα τόση ώρα. Σε δεν σοβάρεψες. Όχι, δεν σοβάρεψα. Σε άφηνα να το ακούσουμε για να μην σε τρολάρω. Άφηνες το παραλήρημα να ολοκληρωθεί. Ναι. Όχι, δεν σε σοβαρά αυτό το πράγμα. Έλα, λοιπόν. Έχει μιλήσει για τις μουσικές προτιμήσεις. Είπε ότι ακούει Μότσαρτ, ακούει Βιβάλτι. Και όλα αυτά βέβαια με αφορμή. Όλα αυτά. Την κόντρα που έχει αναπτύξει με κάποιους δημοσιογράφους, κάποιους μπλόκερ μέσα από το πρώτο θέμα, που τους έγραψαν ότι καλύτερα να ακούς Παντελίδη παρά να μιλάς. Θα δούμε τι έχει πει και μετά θα σου εξηγήσω λίγο τι έχει συμβεί το παρασκήνιο. Πες μου το story. Το story έχει να κάνει ως εξής. Είναι σοβαρό το θέμα με το Παντελίδη και το Βιβάλτι. Να δούμε το βίντεο. Εντάξει. Τα social media τα χρησιμοποιώ καθημερινά και επικοινωνώ και προσωπικά με φίλους που έχω και ακολούθους κτλ. Γιατί είναι ένας τρόπος που αυτή τη στιγμή που δεν μπορούμε όλοι στην καθημερινότητά μας να βρισκόμαστε όπως ίσως γινόταν παλαιότερα, έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε απόψεις, να ανταλλάσσουμε προβληματισμούς και να επικοινωνεί και ο πολίτης με τον πολιτικό. Βγήκε από μια συγκεκριμένη εφημερίδα ένας κύριος που φαίνεται ότι μεγάλωσε με τον Μότσαρτ και τον Βιβάλτι. Εγώ να πω ότι μου αρέσει ο Βιβάλτι, 4 εποχές. Ακούω δηλαδή και το χειμώνα είναι το αγαπημένο μου.
πρέπει να σας πω. Και Mozart μου αρέσει. Ακούω δηλαδή τα πάντα. Μου αρέσει η μουσική πάρα πολύ. Από heavy metal που άκουγα και παλαιότερα και μου αρέσει και σήμερα. Μέχρι όλα τα είδη της μουσικής. Αυτός λοιπόν ο κύριος, ας πούμε, που έγραψε το δημοσίευμα σε αυτή την εφημερίδα. Όταν έγραψε το δημοσίευμα όπου έλεγε 1000 για το επίπεδό μου και πόσο λαϊκιά είμαι κλπ. Στο ίδιο τεύχος, μέσα στη ζελατίνη, πουλούσανε το CD του Παντελή. Φαντάζομαι ότι η αγαπημένη ταινία της κυρίας... Τάκια. Λίγο πιο δυνατά. Πού είναι η ευγενία. Δεν γίνεται αυτό που μας λέει όμως, μας κουφάνει η κυρία Μακρύ. Έτσι. Προτιμάει το χειμώνα, είπε, πιστεύετε. Είναι χειμώνας ή το φθινόπωρο. Δεν το καταχύμωνο. Δεν θυμάμαι αν είναι το φθινόπωρο ή ο χειμώνας. Μήπως έχετε βάλει το λάθος κιόλας. Λοιπόν. Αυτό να το πες το. Παρακαλώ. Ταιριάζει. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Σταμάτα το αυτό το πράγμα που κάνεις. Θα καρέκλα, όπως ανέβαινε. Δεν θα με κρατήσει αυτό το πρόβλημα. Έλα, Ειρήνη. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, τώρα λέει για την εφημερίδα που είχε μέσα στο ένθετο το CD του Παντελίδη. Όταν ο Παντελίδης πουλάει σαν τρελός, έχει τόση πέραση, εννοείται μια εφημερίδα που θέλει να αυξήσει τις πωλήσεις της, δεν θα βάλει το Βιβάλντι, θα βάλει εννοείται τον Παντελίδη που πουλάει τρελά να πάει ο κόσμος να το πάρει. Πρώτον. Δεύτερον. Ωραία, δεν ξέρω αν χρειάζεται για ένα πολιτικό και μας ενδιαφέρει ή αν μας ενδιαφέρουν πραγματικά η μουσική της παιδεία. Δηλαδή θέλω να πω ότι και η ίδια στο Τσακίρ Κέφι ήρθε, αν θυμόμαστε πολύ καλά, με τις παραδοσιακές λαϊκές μουσικές εκεί πάνω σε ένα γάμα που ανέβηκε πάνω στην... Ποντιακά ήταν, δεν θυμάμαι, συγγνώμη. Ήρθε στο Τσακίρ Κέφι, ανέβηκε πάνω στην πλαστική, την άσπρη την καρέκλα και χόρεψε. Και τις χτυπάγαν και παλαμάκια. Δεν έχει κάπου κακό σε αυτό. Θέλω να πω, όχι, απλά ξέρεις τι, δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα. Εμένα ξέρεις τι με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η κυρία Μανολίδου να μην μου διαβάζει τη συμφωνία. Η κυρία Μανολίδου, συγγνώμη, η κυρία Μανολίδου. Κλασική μουσική επηρεάζει. Σωστό, είναι συνειρμός. Όχι, αυτό είναι. Θα παίζει Βιβάλντι, τι σκέφτεσαι, δεν σκέφτεσαι μία Μανολίδου. Ναι, μία Ραχήλ δεν σου έρχεται. Ακόμα. Σίγουρα. Θέλω λοιπόν να πω ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η κυρία Μακρύ να διαβάζει τώρα σωστά την συμφωνία του ΤΑΔΕ. Με ενδιαφέρει. Ό,τι είναι για συμφωνίες, λοιπόν, αυτό. Θέλω λοιπόν να διαβάζει σωστά τις συμφωνίες που θα μας έρθουν, να τις υπογράψει πολύ ωραία, να ξέρουμε τι θα μας υπογράψει, για να μην έχουμε κάτι πράγματα του παρελθόντος που λέγανε υπέγραψα και δεν ξέρω τι υπέγραψα. Θα σε ψηφίσω άμα κατέβεις. Εμένα με τρομάζει. Και συνδυάζει. Ειρήνη, vote for Ειρήνη. Εμένα με τρομάζει που ο χειμώνας. Ειρήνη, κόρτσα, αρβανίτη. Με τρομάζει που ο χειμώνας είναι αγαπημένη από τις εποχές. Εμένα αυτό με τρομάζει λίγο ο συνειρμό σου. Ευτυχώς δεν το έχει ακούσει και ποτέ. Ευτυχώς πάντως τώρα και με την ΕΡΤ την πρωτοχρονιά θα μάθει και το Στράους. Καθότι από τη Συμφωνική Ορχήστρα τη Βιέννη. Πάρα πολύ ωραία, μία ώρα απολαυστικότητα. Βιέννη. Βιέννη. Α, Βιέννη, από το Δημοτό και τα κουμπάκια. Εντάξει. Πάντως μπορεί κανείς να ακούει και Παντελίδη και Βιβάλντι. Εννοείται. Σαφάστε και ταινία, Μπετόβεν και Μπουζούκι. Εντάξει, μέχρι στιγμής πάντως τώρα... δεν έχουμε δει σε καμία συναυλία έτσι στο Ηρώδιο ή στη Λυρική. Μπορεί να πηγαίνει κρυφά. Δεν την έχουμε δει στο Ηρώδιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι... Οκ, η Ραχήλ Μακρύ σε πολλά ενοχλεί, πολλούς ενοχλεί, διαρκώς καταγγέλει, είναι πολύ μαχητική. Έχει ενοχλήσει και εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί έχει υπάρξει και άδικη, έχει καταγγελθεί και από την ΕΣΥΑ, την Ένωσή μας. Από την άλλη όμως δεν πάβει να είναι ένας αληθινός, ειλικρινής άνθρωπος που τα δικά της πιστεύω, τα υπερασπίζεται με σθένος. Τώρα, ότι μπορεί κανείς να ακούει και Βιβάλντι και Παντελίδη, μπορεί. Ναι, εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, επόμενό μας θέμα. Λοιπόν, το επόμενο μας θέμα είναι μια βάφτιση, Τατιάνα. Ναι, ναι. Για την οποία οι απόψεις διήστανται. Δεν ξέραμε πότε θα γίνει, λέγαμε. Συγγνώμη, θα γίνει εκεί. Α, ναι. Για την ημερομηνία. Γιατί λέω για να διήστανται απόψεις για βάφτιση, κρεμόμουν από τα χείλια σου. Είδες, πώς σε κράτησα όμως το θέμα. Λοιπόν, λέγανε θα γίνει 20, δεν θα γίνει 20. Πότε θα πάρω τα προσκλητήρια. Κάτω από άκρα μυστικότητα, τελικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η βάφτιση του γιου της Αγγελικής Ηλιάδη και του Σάβα Κέτζογλου θα γίνει στις 27 του τουνού του μηνού. Να είμαστε καλά. Και το πού θα γίνει επίσης θα το μάθεις μέσα από το βίντεο. Βρέχει όμως την μέρα και είναι και στο ύπεθρο. Μπορεί και να βρέχει, τι να κάνουμε. Γιατί ξέρεις, άμα είσαι σε ανοιχτό χώρο και βρέχει, είναι άσχημα.
Εντάξει, θέλει μία μαεστρία. Άμα στείλουμε και κάμερα, δεν θα μπορούμε με τις κάμερες. Πάνε καλεσμένοι. Καλύψουμε το θέμα. Και το τακούνι πέφτει μέσα στη λαστιριά. Πάνε καλεσμένοι. Τα είσαι web. Το στείλανε web. Στο δικό μου εντάμω έβρεσε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα επιμείνω στο θέμα μου ότι έχουμε τη βάφτιση και τις λεπτομέρειες και φωτογραφία από την πρόβα της βάφτισης εντός εισαγωγικών που ανέβασε η ίδια Αγγελική Λιάδη στο Instagram. Θέλετε να δούμε το βίντεο με όλα αυτά που έχουμε μάθει? Βέβαιος. Είναι η πρόβα βαφτιστικών του Γκέντζογλου Τζούνιορ, ο οποίος σε λίγες μέρες θα ακούει στο όνομα Βασίλης, καθώς η βάφτισή του, όπως όλα δείχνουν, θα γίνει το απόγευμα της 27ης Ιουνίου. Στην αρχή τα σενάρια περί βάφτισης ήταν μόνο στο μυαλό των δημοσιογράφων, τα οποία όμως επιβεβαίωσε αυτή η φωτογραφία που ανέβασε πριν από λίγες μέρες η Αγγελική Ηλιάδη στο Instagram από την επίσκεψή της σε κατάστημα βαπτιστικών μαζί με τους κουμπάρους της. Ωστόσο, τόσο εκείνη όσο και ο σύντροφός της Σάφας Γκέντζογλου δεν έχουν επιβεβαιώσει ούτε την ημερομηνία της βάφτισης, αλλά ούτε και τον χώρο που θα πραγματοποιηθεί, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο Καβούρι. Το ζευγάρι κρατά ως επτασφράγιστο μυστικό όλες τις λεπτομέρειες, αφού θέλουν η βάφτιση του μωρού τους να γίνει σε κλειστό κύκλο. Ακόμα και οι λιγοστοί καλεσμένοι τους, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ενημερωθούν δύο μέρες πριν τη βάφτιση με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους για το πού και το πότε θα πρέπει να παρευρεθούν σε αυτήν την ξεχωριστή μέρα για εκείνους. Αρχικά οι δυο τους είχαν αποφασίσει να βαφτίσουν το μικρό στις 20 Ιουνίου, όμως πήραν μια εβδομάδα παράταση για να μπορούν εκείνο το Σαββατοκύριακο να παρευρεθούν στο γάμο του κολλητού του Σάβα, Νίκου Καράμπελα, ο οποίος θα γίνει στη Μύκονο. Μάλιστα, οι πιο καχύποπτοι δεν αποκλίνουν την περίπτωση αντί για ένα μυστήριο στις 27 Ιουνίου να έχουμε δύο, αφού τόσο η Αγγελική όσο και ο Σάββας, όπως λένε όσοι τους γνωρίζουν καλά, είναι απρόβλεπτοι και έτσι είναι πολύ πιθανό να κάνουν μαζί με τη βάφτιση του μικρού και τον γάμο τους. Τις λεπτομέρειες της βάφτισης έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η Αγγελική Ηλιάδη, αφού ο Σάββας Γκέντζογλου αυτή την περίοδο υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία και έτσι ο χρόνος του είναι περιορισμένος, ενώ όσον διαθέτει προτιμά να τον περνά με τον μικρό. Πότε παίζοντας μαζί του στην πισίνα, πότε στο σαλόνι με τα αγαπημένα του παιχνίδια. Το βάρος λοιπόν πέφτει στην τραγουδίστρια και ίσως έτσι εξηγείται και η φωτογραφία που ανέβασε πριν από λίγες μέρες ο ποδοσφαιριστής με εκείνη να κοιμάται μαζί με το γιο του. Παρ' όλα αυτά, όλοι μαζί καταφέρουν να ξεκλέβουν λίγο χρόνο για να παίρνουν όμορφες οικογενειακές στιγμές, όπως η πρόσφατη έξοδος τους για φαγητό, από όπου η Αγγελική μοιράστηκε με τους θαυμαστές της αυτές τις τρυφερές φωτογραφίες που έβγαλε με τους τρεις άντρες της ζωής της. Τέλειες φωτογραφίες. Ωραίο ζευγάρι. Άμα μπει στο προφίλ της. Εντάξει, το σημαντικό είναι ότι μετά από όλα αυτά που έχει περάσει η Αγγελική στη ζωή της, δηλαδή με αυτά τα παλιά, με τις οικογένειες, με τα αυτά, με το συγχωρεμένο, τον μπάμπι, όλο αυτό το θέμα που έχει περάσει, έχει βρει μια γαλήνη και μια ευτυχία. Και είναι σημαντικό, δηλαδή από τις φωτογραφίες που ανεβάζει, φαίνεται ότι είναι χαρούμενη, έχει τα παιδάκια της, είναι ήρεμη. Είναι καλά. Είναι καλά. Επιτέλους είναι καλά. Λοιπόν, πάμε. Λάκη Λαζόπουλο. Να πω λίγο το διαγωνισμό, μια φορίτσα. 15.000 ευρώ μετρητά και ένα ψυγείο με συγκλονιστικό design από την Γκρούπο Κουτσίνε. Στο 90-11-51-51-51, ο πιο γρήγορος κερδίζει. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι το ψυγείο μας σήμερα. Γκρούπο Κουτσίνε, πανέμορφο και 15.000 ευρώ μετρητά. Καλή σας επιτυχία. Λάκη Λαζόπουλος έπαιξε χθες λοιπόν ένα δραματικό ρόλο. Τον είδαμε σε ένα πολύ διαφορετικό ρόλο το Λάκη Λαζόπουλο από αυτό που τον έχουμε γνωρίσει με τα Αλτσαντήρη και τους Μίτσους και τους κωμικούς ρόλους. Στη δεκάτη εντολή. Έπαιξε χθες τη δεκάτη εντολή του Πάνου Κοκκινόπουλου. Πάμε να δούμε τι έγινε και τι του έγραψαν χθες στο Twitter. Έγινε χαμός. Σε ρόλο έκπληξη είδαμε το Λάκη Λαζόπουλο στη χθεσινή δεκάτη εντολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιάζεσαι. Αποστολή, σε παρακαλώ, μην το κάνεις πιο δύσκολο.
Κύριε Χαλή. Κύριε Χαλή, βγάλετε τρελό, δεν τρέχει τίποτα μεταξύ σας, ε. Σου έχω πει να μην έρχεσαι εδώ μέσα. Αυτό το μαγάζι το έχω φτιάξει εγώ. Έχω φτύσει σύρμα. Και μου το άρπαξες και τώρα θες να μου πάρεις και τη γυναίκα. Ωραία, έλα παίρνα έξω τώρα. Φύγε, Σάκη. Έλα, έλα παίρνα έξω. Σάκη, φύγε. Μιχάλη, σταμάτα. Πώς τα χρόνια μου, πώς τα Αποστόλη. Ο σατυρικός ηθοποιός και συγγραφέας, μακριά από τη γνώριμη μορφή του Λάκη, των Μίτσων και του Τσαντιριού, αποδέχτηκε την πρόκληση να παίξει έναν δραματικό ρόλο στη σειρά του Πάνου Κοκκινόπουλου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Εγώ μπορώ. Πρέπει. Μιχάλη, σε παρακαλώ. Σε μένα και για τα παιδιά. Σε με, Μιχάλη, είναι άδικο. Σε παρακαλώ. Σε με, Μιχάλη, σε παρακαλώ. Μυστήριο Αλτσαντήρι το απόψινό. Θα ήθελα τις απόψεις των Κούγια, Ντενίση, Άδωνη Γεωργιάδη, Πρέκα, Έφη Σαρή, Νίκο Καρβέλα, Τριανταφυλόπουλο για την απόψινή δέκατη εντολή. Κι εγώ πάντως, αν έχανα τη γυναίκα μου από τον Φατσέα, θα έπινα περισσότερο και από τον Λαζόπουλο. Η Βλαντή πάλι φωνάζει τον Σκιαδαρέση Αποστόλη. Παλιά, καλά, μαύρα μεσάνυχτα. Η εικόνα του δημοφιλούς Λάκη Λαζόπουλου σε ένα διαφορετικό ρόλο προκάλεσε χαμό στο Twitter με τους followers της σειράς να σχολιάζουν. Όμως δεν σε είδα μόνο εγώ. Συγγνώμη, παιδί μου, δεν θέλω να ντρέπεσαι για μένα. Συγγνώμη, πάρα. Δεν ντρέπομαι, για σένα το λέω, ρε παπά. Γιατί αφήνεις τον εαυτό σου έτσι. Ούλυψες. Στάνκογλου θέλουμε, όχι Λαζόπουλο. Πάντως, αν είχαν χιούμορ στην παραγωγή, θα έβαζαν την Ντενίση να υποδηθεί τη σύζυγο του Λαζόπουλου. Φεύγει ο Λάκης για Αυστραλία, μετά τα παιδιά του θα χαιρετήσει και την Ανθούλα. Μόνο η Τζία λείπει απόψε. Αποφασίσατε να χωρίσετε. Εγώ το αποφάσισα. Μόνος το αποφάσισε. Και τι έκανες γι' αυτό, ρε μπαμπά. Πες μου, ποια προσπάθεια έκανες για να παραμείνουμε οικογένεια. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσάς, Ελένη. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αν μ' αγαπάς, μην είσαι της πέστης κάτι. Εμείς δεν το έχω κάνει. Πέρασε καιρός όμως πια. Πρέπει να το πάρεις και εσύ απόφαση για να ηρεμήσεις. Σκύλα. Μη βρίζεις. Σκύλα, αυτό είναι. Αυτή είναι η κατανακριά σας. Θα το μετανιώσει. Την Ντενίση θα σκοτώσει ο Λαζόπουλος. Φήμες λένε πως ο Λαζόπουλος έχει κλείσει για του χρόνου πρωταγωνιστής σε μια σαπουνόπερα και σε ένα μεξικάνικο. Αύριο η Ντενίση στη Στεφανίδου να σχολιάσει την υποκριτική του Λαζόπουλου. Ο λαός απαιτεί την Ντενίση στη δέκατη εντολή. Όπως τα έλεγε και ο ίδιος, η Κούνια παίζει καλύτερα από το Λαζόπουλο. Καλύτερα να βάζατε το θέμα Αναστασιάδη στο ρόλο του Λαζόπουλου. Περισσότερο θα τον καταλαβαίναμε. Σύμφωνα με το σενάριο, ο Μιχάλης που υποδίεται ο Λαζόπουλος είναι πρώην ιδιοκτήτης μπαρ. Χωρισμένος εδώ και 3 χρόνια από τη Φιλιό, την Παναγιώτα Βλαντή, εξαιτίας της παθολογικής ζήλιας του και του εθισμού του στο αλκοόλ. Ο τίτλος του επεισοδίου ήταν η εκδίκηση. Ποτέ δεν φέρθηκα σκάρτα, ποτέ δεν κοίταξα άλλη γυναίκα, το ξέρεις αυτό για μένα. Μιχάλη, σε παρακαλώ, γιατί δεν το παίρνεις απόφαση. Έλεος πια, γιατί βασανίζεσαι και με βασανίζεις. Θέλω να ξαναγίνουμε οικογένεια. Εντάξει, να σου πω κάτι, ανεξάρτητα αν μας αρέσει εμάς ή όχι ο Λάκης Λαζόπουλος, υπάρχει και μια μερίδα του κοινού προφανώς από αυτούς που τουιτάρουνε, που προτιμούν τον Λάκη Λαζόπουλο σε κωμικούς ρόλους να τον βλέπουν και λιγότερο σαν δραματικό ηθοποιό. Ένα λεπτό. Τι συμβαίνει εδώ. Αυτό το οποίο συνέβη χθες βράδυ ήταν ότι έχουμε τόσο πολύ όλοι μας συνδέσει το Λάκη με το γέλιο. Έτσι. Έχουμε συνδυάσει το Λάκη με το γέλιο, ειδικά στην τηλεόραση, δηλαδή με το που βγαίνει ο Λάκης και βλέπουμε τη φάτσα μόνο και πριν θες να ανοίξει το στόμα, θες να γελάσεις. Σάτυρα. Και η δεκάτη εντολή είναι, δεν είναι κάτι ενδιάμεσο να πεις, δηλαδή μια σειρά κάτι. Αλλά είναι το άλλο άκρο, είναι ο βαρύς, βαθύς πόνος. Εκεί λοιπόν, είναι εικόνα που κλωτσάει, δεν είναι... Η ερμηνεία του Λάκη, γιατί είναι ένας καλός ηθοποιός ο Λάκης Λαζόπουλος. Εντάξει, Τατιάνα, να σου θεωρώ ότι τα σχόλια γράφτηκαν επειδή είναι εικόνα του Λάκη. Ναι, συνήθως δεν λένε όμως ότι για τους κωμικούς ηθοποιούς ότι οι καλοί κωμικοί ηθοποιείς συνήθως παίζουν και τους καλύτερους δραματικούς ρόλους. Ναι, αυτό ισχύει. Δεν ξέρω. Εμένα μου. Αυτό που είδα εγώ, είδα ότι τελικά υπάρχει και κοινό που είναι υπέρ τη Ντενίση στην κόντρα με τον Λάκη. Που είναι υπέρ αυτό που υποτίθεται ότι έχει, ρε παιδί μου, ο Λάκης κάποιο. Θες να σου πω κάτι. Έχεις πάρει χαμπάρι, φαντάζομαι, γιατί μπαίνεις κι εσύ. Τι γίνεται στο Twitter. Δηλαδή, οι πλάκες, τα τρολαρίσματα και τα χοντρά τα σχόλια στο Twitter πάνε και έρχονται για όλους μας. Άρα δεν είναι αυτό. Εντάξει, όμως βγάζουν όμως. Μια μικρή ευκαιρία περιμένει κανείς. Ναι, περιμένεις. Δηλαδή και διασήμαντα αφορμή τα λες αυτά. Αλλά είναι αλήθεια ότι και ο ίδιος νομίζω μας έχει συνηθίσει στον ένα σατυρικό καλλιτέχνη που γράφει ο ίδιος δικά του κείμενα. Και αν θες και λίγο πάνω στον ίδιο σαν χαρακτήρα που του κολλάνε. Και δεν έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ ως ηθοποιός σε κάτι κόντρα. Ας πούμε όπως θα μπορούσε να είναι ο Χατζησάβας σε αυτό το ρόλο, ξέρω εγώ. Ή όπως θα μπορούσε να είναι ο Στάνκολου σε κάτι άλλο.
Δεν έπαιξε πάλι ένα δραματικό ρόλο ο Λαζόπουλος. Και πάλι εκεί δεν πήρε τις καλύτερες κριτικές. Δεν θυμάμαι τις κριτικές, αλλά το έχω δει το Ελγκρέκο. Το έχω δει το Ελγκρέκο και εμένα μ' άρεσε. Ήταν συγκλονιστικό. Εγώ το έχω δει και μου άρεσε σε αυτή την ταινία. Ήταν πολύ καλό. Εγώ θεωρώ ότι τι είναι. Είναι το μέσο. Πρώτον, η τηλεόραση. Τηλεόραση είναι, άστα να πάνε. Τηλεόραση είναι τηλεόραση. Είναι το κανάλι Α. Τον έχουν συνδυάσει ο κόσμος. Με το τσαντήρι, τέλειωσε. Ούτε καν με το θέατρο, έτσι. Με το θέατρο που ανεβάζει ο άνθρωπος παραστάσεις και όλα αυτά. Γιατί δεν είναι τόσο έντονη η εικόνα του Λάκη στο τσαντήρι, που βλέπει το Λάκη, ας πούμε, να κλαίει και νομίζει ότι κάνει πλάκα. Μα ακόμα και παραστάσεις. Κάνει πλάκα με τη ρόπα, ας πούμε. Ναι. Ακόμα και παραστάσεις του έχουν το άρωμα του τσαντήρι, παιδιά, στο θέατρο. Έτσι δεν είναι. Όπως και να έχει, παιδιά. Καλό να δοκιμάζει το άνθρωπο. Σε μένα μ' άρεσε. Εντάξει, όχι, εμένα δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε πολύ, είναι η αλήθεια. Και μου κλώτησε λίγο η εικόνα αυτή. Και επειδή βγήκα στη διαδικασία, γιατί λες για το Twitter τώρα και για τα social media γενικότερα. Εντάξει, δεν είναι μόνο. Δεν παίρνουν όλοι και γράφουν μέσα άσχημα σχόλια. Ωστόσο, επειδή μπήκα στη διαδικασία να ξεδιαλέξω λίγο μερικά tweets, δεν μπορώ να σου πω ότι η εικόνα που πήρα ήταν θετική. Μωρέ, βρήκε ευκαιρία λίγο κάποιοι. Βρήκαν την ευκαιρία λίγο να την πούνε σε έναν άνθρωπο που για όλου λέει κάτι. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Κατά τα άλλα, ο άνθρωπο ήταν μια χαρά. Έπαιξε έναν κόντρο ρόλο, όπω λέτε. Τον είδαμε σε κάτι που φαντάζομαι θα ήταν μεγάλη πρόκληση. Για αυτόν να τον σκηνοθετήσει ένας τόσο μεγάλος σκηνοθέτης να παίξει και στο κανάλι του κιόλας, έτσι, γιατί να μην το κάνει όλο αυτό. Λοιπόν, πού, τι. Σε break πάμε. Α. Και έχουμε μετά, τι έχουμε, τι να πω μετά. Όμως. Ένα γάμο κλειδάτο, μου λένε, μια κόντρα γερή. Έχει το μενού πράγμα. Τέλος πάντων, θα τα δείτε μετά. 15.000 ευρώ μετρητά. Θέλω να φύγω με Βιβάλτι αφιερωμένο στη Ραχίλ. Βιβάλτι και Παντελίδη, συνδυασμός. 15.000 ευρώ μετρητά. 15.000 ευρώ μετρητά και καταπληκτικό, συγκλονιστικό, πανέμορφο, με υπέροχο design ψυγείο από την Γκρούπο Κουτσίνε σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Γιατί πάντα σας δίνουμε και το ωραίο σας το δώρο στο τέλος, έτσι. 90-11-51-51-51. Καλή σας επιτυχία, έτσι. Αυτό είναι. Περιμένω να σώθω. Αφήνω πίσω στη καρδιά μου δυο πληγωμένα σ' αγάπω μου λες δεν έχει. Τι γάμος ήταν αυτός, δηλαδή όταν λέμε υπερπαραγωγή δεν έχουμε δει τίποτα. Θα σου πω μόνο ότι κουμπάρα ήταν η Ευγενία Νιάρχου, για να καταλάβεις. Λιβανέζα η νύφη, επιχειρηματίας, παιδιά, πήρανε και φτιάξανε ολόκληρη αγορά τύπου Ινδία σε ένα μέρος στη Γαλλία για να το δούνε το πρόγραμμα Ήλιο Πάρτι, πώς είναι και καλά να ζήσει εκεί πέρα, στην Ανατολή. Δεν ξέρω πόσο κόστησε, αλλά... Τι είναι ο γαμπρός, είναι... Είναι επιχειρηματίες. Η νύφη είναι 28 ετών και είναι η κόρη. Είναι ο μπαμπάς της, ήταν πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός στο Λίβανο. Οπότε, εντάξει, είναι και αυτή η σχεδιάστρα κοσμημάτων. Σε κάτι χώρες σαν το Λίβανο κλπ. Είναι και, ξέρεις, και εδώ, όπως γίνονται και εδώ, γίνονται και εκεί. Να είσαι αναπληρωτής, λέει πρωθυπουργός, και να μην ξέρεις τι έχεις. Καταλαβαίνεις. Πάντως, κοίτα εδώ πέρα, δεν υπάρχει. Πρέπει να δούμε αυτό το βίντεο και να το σχολιάσουμε. Ωραία. Ξεχάστε ότι ξέρατε σχετικά με τους κλειδάτους γάμους, γιατί ο γάμος της Λιβανέζας σχεδιάστρας κοσμημάτων Νουρ Φάρες και του επιχειρηματία Αλεξάνδρ Αλκαουάμ ήταν ένα πραγματικό παραμύθι που δίμιζε χίλιες και μία νύχτες. Το μυστήριο έγινε στη Γαλλία, το ζευγάρι είχε στήσει ένα ολόκληρο σκηνικό με στοιχεία που παρέπεμπαν σε αγροτική περιοχή της Ινδίας αλλά και της παλιάς Βαγδάτης. Μια ημέρα πριν
το γάμο, το ζευγάρι ντύθηκε με παραδοσιακές στολές και υποδέχθηκε τους εκλεκτούς καλεσμένους της, όπως την Ευγενία Νιάρχου, που ήταν και κουμπάρα στο γάμο, αλλά και την Μέρη Κατράτζου, σε έναν δρόμο που θύμιζε παραδοσιακή αγορά της Ανατολής. Η νύφη επέλεξε μια μεσάτη φούστα γεμάτη πέρλες συνδυασμένη με μπούστο, το οποίο συνοδευόταν από ένα πέπλο που κάλυπτε το πρόσωπό της, ενώ όσοι βρέθηκαν εκεί με μιας μεταφέρθηκαν στη μακρινή Ανατολή. Ο στολισμός απλά μοναδικός, γυρλάντες από πολύχρωμα λουλούδια κρέμονταν από ψηλά, ξυλοπόδαροι και χορευτές έδιναν το δικό τους χρώμα σε αυτή την απίθανη έθνικη γιορτή που στήθηκε για το προγαμήλιο πάρτι. Ένα πάρτι που ήταν σαν ταξίδι στο χρόνο, αφού η υπερπαραγωγή που στήθηκε ήταν σαν να βρίσκονταν στους δρόμους της Ινδίας. Κι αν αυτά τα στιγμιότυπα σας άφησαν άφωνους, πού να δείτε τον στολισμό της εκκλησίας αλλά και της δεξίωσης την ημέρα του γάμου. Το γραφικό εκκλησάκι πνίγηκε στα λουλούδια, ενώ η νύφη φόρεσε ένα συγκλονιστικό νυφικό διαχειρός τζιαμπάστα βάλι, όλο δαντελένιο με τεράστια ουρά, το οποίο και άλλαξε για τη δεξίωση επιλέγοντας ένα φόρεμα με την υπογραφή Αλάια. Η κλειδί στο χώρο της δεξίωσης έκοβε ανάσες, χρώματα, λουλούδια, ειδικός φωτισμός και δερβίσιδες που χόρεψαν παραδοσιακούς χώρους δημιούργησαν ένα μαγικό σκηνικό που θα μείνει αξέχαστο στους εκλεκτούς καλεσμένους τους. Όσο για την τούρτα, μετρήσαμε 6 ορόφους και σε ύψος πρέπει να ξεπερνούσε τα 2 μέτρα. Ο πρώτος χορός του ζευγαριού μαγνήτησε τα βλέμματα των καλεσμένων, όπως και η τιάρα που φορούσε στα μαλλιά της η νύφη. Το πόσο κόστησε ο συγκεκριμένος γάμος δεν το έχουμε μάθει, ωστόσο αρκεί να σας πούμε ότι ο πατέρας της 28χρονης νύφης είναι πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός του Λιβάνου. Να ζήσουν τα παιδιά. Τα εκεί. Δύσκολες αποχές. Οι πρωθυπουργοί έχουν τόσα. Ποιος ξέρει, κοίταξε, αυτή είναι σχεδιάστρια κοσμημάτων. Αυτό δεν είναι, αυτό το λιγότερο που έχει είναι 500 χιλιάρικα. Ποιο, αυτός ο γάμος. Πόσο στήχησε. Ανέβα πολύ. Πόσο δηλαδή. Δεν ξέρουμε πάνω κάτω, αλλά τα λουλούδια μόνο. Δεν θυμάσαι την προηγούμενη γάμο. Πόσο έκανε ο άλλο γάμο. Γύρω στα 300. Είχαμε πει. Και 5 εκατομμύρια. Κάτι τέτοιο. 300.000. Είχαμε πει κάτι τέτοιο. Αλλά. Θέλω να σου πω ότι αυτή είναι γνωστή σχεδιάστρια, έτσι, και ο σύζυγός της είναι επιχειρηματίας και καλλιτέχνης. Τώρα, για να έχεις και κολλητή την Ευγενία Νιάρχου, σημαίνει ότι παίζεις μπάλα σε άλλα. Είναι ο χάμος που είναι ήδη, για να ικανοποιήσει τους φίλους τους που ήρθαν, πετάει 5 ανθοδέσμες πίσω. Δεν πετάει μία. Πεταμένα λεφτά. Τι ωραίο νηφικό. Είναι συγγνώμη και δεν αισθάνεται τύψη όταν δίνει τόσα λεφτά για να το κλείσει. Και παιδί μου, γάμο. Έτσι έχουν μεγαλώσει. Τα δίνουν και δεν τα έχουν. Εδώ μπράβο. Όλοι δεν φαντάζονται κάπως το γάμο του. Τώρα ειλικρινά, εντάξει. Υπάρχουν δύο κόσμοι. Δεν έχει και άδικο το στελάκι. Δηλαδή, όταν δίνει τόσα εκατομμύρια ευρώ για μία βραδιά και όντω πεινάει τόσο κόσμο, υπάρχει πάντα αυτή η. Και να δείτε το σόι σου, να φάει τα γουρούνια, να σχολιάσει τον ντεκόρ, που θα έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά. Παιδιά, είναι μεγαλομέρειε. Δεν μπορούμε να του κατηγορήσουμε γι' αυτό. Αντικειμενικά τώρα. Πάλι μια φορά. Δεν ζουν στην Ελλάδα. Τώρα στο Λίβανο δεν είναι τώρα και. Δεν ξέρουμε αν ζουν. Κάτω από τα ξέρουμε αν ζουν στο Λίβανο ή ζουν κάπου αλλού. Άμα είναι ο γάμο στο Παρίσι, δεν ξέρει αν ζουν. Μια φορά πάντω παντρεύεσαι και. Εντάξει, επειδή μια φορά υποτίθεται ότι παντρεύεσαι μάλλον. Να το πω πιο σωστά. Θες να το πω. Αυτό λέω. Πρέπει να χαλάσει τα σαρκάκια. Φαντάσου να κάνει κόρη αυτού του τρει γάμου. Όρε, φίλε. Όσα λεφτά και να έχει. Θα τελειώσουν. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Ποιο λέει θεματάκι. Εγώ πάλι σα λέω ότι παιδιά επίτηδε. Θέλω να πω ότι επίτηδε μου το κάνετε για να πω αυτή την κόντρα πάλι με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Δηλαδή θα με βλέπει ο Δημήτρη, δεν θα μου λέει ούτε γεια, αλλά το άνοιξε πάλι. Και κάτι έγινε, ρε παιδί μου. Πήγε χθες ο Άξο Πετρετζίκης στην εκπομπή καλεσμένος. Άφαντος ο Δημήτρης εξαφανίστηκε. Ενώ πήγαν όλοι δίπλα του την ώρα που μαγείρευε, πουθενά ο Δημήτρης. Άμπελα λέρ. Εντελώς. Είχε δώσει και μία συνέντευξη που είχε πει ότι χαθήκαμε και δεν το σταμάτησε εκεί. Είπε κιόλας ότι δεν έχει θέση στην καρδιά μου. Ο Άκης πια. Θέλετε να πάμε να δούμε. Έτσι όπως το λες το θέμα, γιατί να σου μιλάει. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη ρε Δημήτρη, αλλά πού έτσι τα λες. Δηλαδή πήγε εκεί και δεν μίλησαν καθόλου. Δεν ξέρω αν κοιτάχτηκαν, αλλά εξαφανίστηκε. Ούτε το φαγητό δεν δοκίμασε. Θέλω να δω το βίντεο, γιατί έχουν τσακωθεί αυτοί. Ούκα τσακα, ούκα, 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 τσακα, ούκα, ούκα.
Δημήτρης Ουγγαρέζος, Άκης Πετρετζίκης. Δύο ξένοι στο ίδιο πλατό. Οι άλλοτε κολλητοί σήμερα πλέον δεν μιλούνται, με χαρακτηριστική στιγμή την απουσία του Δημήτρη στο χθεσινό Μέγκα με Μία, την ώρα που ο προσκεκλημένος στη ΛΕΣΕΦ καλούσε την παρέα του Μάρκου να δοκιμάσει το πιάτο του. Και μετά το βάζουμε στο ψυγείο. Και όταν το βάλουμε στο ψυγείο. Κάτσε να μαζέψω. Καλά, κλείνουμε και την πόρτα, έτσι. Τι? Ψυγείο. Γιατί έχει άλλα υλικά μέσα και μπορεί να χαλάσουν. Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Απλά το νιώθω σπίτι μου εδώ πέρα. Ναι. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Hello, αναφέρθηκε στο τέλος της φιλικής σχέσης που διατηρούσε με τον Άκη Πετρετζίκη. Στην ερώτηση αν συνεχίζουν να είναι κολλητοί, ο παρουσιαστής απάντησε ξεκάθαρα λέγοντας: όχι, έχουμε χαθεί. Ο Άκης και ο Δημήτρης γνωρίστηκαν πριν από περίπου 4 χρόνια στην εκπομπή του Μέγκα πρωινό μου με παρουσιαστή τότε τον Γιώργο Λιάγκα. Οι δυο τους έδεσαν αμέσως και ήρθαν κοντά. Η ίδια αίσθηση του χιούμορ, οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις, η χημεία στο πλατό και φωτογραφίες γεμάτες χαμόγελα. Μια αντρική φιλία είχε δημιουργηθεί με τους πιο μοιημένους να θυμούνται ότι από τον δεύτερο χρόνο στην εκπομπή αποκαλούσε ο ένας τον άλλον κολλητέ. Καλημέρα σας, Δημήτρη! Όταν ρωτήθηκε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για το λόγο της απομάκρυνσής τους και αν έφταιγε ο ίδιος, ο παρουσιαστής απάντησε: και να έφταιγα, δεν θα το έλεγα ανοιχτά. Οι άνθρωποι χάνονται. Ο Άκης έχει άλλες υποχρεώσεις τώρα και πολλά τρεξίματα με τις επιχειρήσεις του. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Αν θες να μείνεις με τον Λιάγκα σε ένα σπίτι, ή με τον Πέτρο ή με τον Δημήτρη. Ναι. Και είπες: ούτε με τον Πέτρο, ούτε με τον Λιάγκα, με τον Δημήτρη. Ανέλησε το. Είχε και συνέχεια, αλλά και δεν το παίξαμε. Και μετά έχει άλλη μεσημερινή. Για το περιοδικό ήταν αυτό, διαφημιστικό. Και καλύτερα λέω με κανέναν από τους τρεις. Γιατί ρε, γιατί δεν σε αρέσει, ωραία. Ναι, το είπα, δεν το παίξαμε. Δεν σε αρέσει, ωραία. Όχι, όχι, μου αρέσει, αλήθεια. Αλήθεια. Απλά θα έχουμε πρόβλημα. Δημήτρης και Άκης απομακρύθηκαν από την περσινή κιόλας σεζόν όταν δούλευαν με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Και μπορεί στη δουλειά τους να ήταν άψογοι επαγγελματίες και να μην έδιναν δικαιώματα, ωστόσο κράτησαν τυπικές σχέσεις για ένα διάστημα μέχρι που Άκης έκανε τη δική του εκπομπή και απομακρύνθηκαν τελείως. Άντε, έτοιμοι για όλα. Άκη, πες σε παρακαλώ, τι. Κουρεμένος. Καπελάκι. Άκη, τι σουρικάτες θα μαγειρεύεις σήμερα. Τι πάλι θα παίξεις. Θα κάνουμε cupcakes γεμιστά με cheesecake cupcakes. Ουσιαστικά είναι μα. Δεν ήταν ωστόσο η πρώτη φορά που οι δυο τους συναντήθηκαν σε πλατό μετά το τέλος της φιλίας τους. Το ίδιο είχε συμβεί άλλες δύο φορές. Η χθεσινή ήταν η τελευταία, ενώ τον περασμένο Δεκέμβρη πάλι ο Δημήτρης δεν είχε εμφανιστεί στην εκπομπή όταν είχε προσκληθεί ο Άκης. Πάντως γενικά όταν βγαίνουν διάφοροι και λένε για σένα, δεν ασχολείσαι, δεν βγαίνει να απαντήσει σε αυτούς. Παλιότερα ασχολούμαι, τώρα δεν μπορώ να ασχοληθώ. Εντάξει, δεν παίζει διαδικασία και έτσι πρέπει τελικά. Γιατί συνέχεια λένε και αναπαράγονται όλα αυτά και τέτοια. Όσο για τον Δημήτρη, το σίγουρο είναι ότι η μαγειρική του άλλοτε κολλητού του δεν φαίνεται να του λείπει, αν κρίνουμε από τις δηλώσεις του. Ο καλύτερος σεφ που έχω συνεργαστεί είναι ο Ανδρέας Λαγός. Δημιουργικός, χαμηλών τόνων και δεν έχει αφήσει την τηλεόραση να τον αλωτριώσει. Βέβαια και ο Άκης και ο Βασίλης Καλίδης είχαν τις ωραίες τους στιγμές στην κουζίνα, όμως ο Ανδρέας είναι καλός σε ό,τι και αν μαγειρεύει. Ούκα τσακα, ούκα, ούκα, ούκα τσακα, ούκα, ούκα, ούκα τσακα. Λοιπόν, Λένια, τι έχεις να πεις? Τι έγινε? Τίποτα, ένα φίξιμο για την καρδούλα μου. Εγώ θέλω να πάρει θέση ο Σπύρος, θέλω να πάρει μια θέση ο Σπύρος. Όχι, εσύ θα πάρεις. Όχι, Λένια, εσύ. Τι θέλετε να σας πω? Έλα λίγο κοντά. Την άποψή σου για το θέμα. Θα σου βάλω μια λίτσα, ένα σκόνια λίτσα. Λοιπόν, σταμάτα! Να πω, τι να πω πάνω σε αυτό το θέμα. Την άποψή σου, εσύ τι πιστεύεις? Την άποψή μου. Ποιο έχει δίκιο? Είπε, παιδιά, ξεκάθαρα ο άνθρωπος, δεν το είπε στην συνέντευξη που έδωσε στο Downtown Κύπρου. Είπε ότι έχουμε χαθεί. Δεν έχει γίνει κάτι. Άμα ήταν να συμβαίνουμε συνέντευξη, θα ήταν. Ποιο από του δύο? Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, παιδιά, δεν έδωσε μια συνέντευξη πριν από κανένα 1,5 μήνα, νομίζω. Ναι. Στο χελό, εγώ την είδα τη συνέντευξη. Εγώ νομίζω ότι την είχα δει στο Downtown Κύπρου. Και στη Μανίνα τώρα, παιδιά. Γιατί νομίζω ότι το είχαν. Το είχαν σχολιάσει κιόλα και στο πρωινό του Αντένα. Τι ακριβώς τελικά είναι σφαγμένοι άνθρωποι, δεν μιλάνε. Μιλάνε. Τι, εσύ τι ξέρεις? Εγώ αυτό, αν ξέρω προσωπικά. Λέω, έχει κάποιο ρεπορτάζ. Αυτό που, έχω διαβάσει, αυτό που έχω διαβάσει από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει είναι ότι απλώς έχουν χαθεί. Γι' αυτό. Ότι έχουν χαθεί. Ναι, και γι' αυτό δεν μιλάνε. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε εχθές, ας πούμε, στο πλατό, γιατί δεν βρέθηκαν. Μπορεί ο. Δεν ξέρω, μπορεί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος να έχει δουλειά και να έχει πάει ένα μοντάρι, για παράδειγμα. Κάτι τον έχει τσιμπήσει το Δημήτρη τώρα, έτσι. Δηλαδή, ο Δημήτρης ήταν αυτό που ήταν πάντα ο καλός, που είχε τον καλό τον λόγο και όλα αυτά. Ξαφνικά. Στη συνεργασία του με τον Πέτρο,
Πάλι κάτι γίνεται, τον Πέτρο τον Κωστόπουλο. Τώρα με τον Γκαρέζο, πάλι γίνεται χαμός. Με τον Πετρετζίκ. Σκάει τώρα Πετρετζίκ. Και με τον Πετρετζίκ. Όχι, με τον... Δεν έχει ξεπαθεί με τον Μόνο αυτό δεν έχει καταφέρει, μεγάλη Κοίτα να δεις με τον Σεφερλί. Είναι και τι αφορμές παίρνει. Δηλαδή ο Πετρετζίκ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή... Κάτσε να σου πω και για τον Σεφερλί. Αισθάνεται και νιώθει επειδή έχει πάρει μια δική του εκπομπή. Και ο Γκαρέζο ενοχλείται επειδή πιστεύει στην πραγματική φιλία και στις ουσιαστικές σχέσεις. Και αν θέλει και ο ίδιος εκπομπή. Είναι πολύ λογικό να κάνω απόσταση. Χωρίς να βγαίνει προς τα έξω. Αυτό γιατί αυτό είναι και ο Δημήτρης. Μήπως θέλει και ο Δημήτρης μια εκπομπή. Κάνω ίντριγκα τώρα, λέω εγώ τώρα. Γιατί δηλαδή πήρε ο Άκης εκπομπή στο Μέγκα και δεν πήρε και ο Δημήτρης εκπομπή στο Μέγκα. Κάτσε, και σου έρχεται. Δεν ξέρω, δεν θα πάει στο Μέγκα, στον Αντένα. Εγώ δεν θα σα πω κάτι όμω. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Τόσο καιρό δεν λέγαμε. Από το πουθενά, ρε παιδί. Τόσο καιρό δεν λέγαμε ότι ο Δημήτρης είναι από του ανθρώπου ο οποίο γλύφει όποιον κάθεται δίπλα του. Έχουν υποθεί και τέτοιοι στο παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε πλέον αποδεικνύεται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ ειλικρινής και πάρα πολύ ευθύς και αυτό που αισθάνεται το λέει. Εκεί που του είχαμε κολλήσει το παρατσούκλι, το γλιφτρώνει. Ναι. Τώρα μα έχει βγει. Τον μπουκαζεμάει να κάνει κάθε μέρα. Τον άλλο, τον... Τι γίνεται τελικά. Ποιο είναι ο πραγματικό σου. Και δεν τσακώνεται, ρε παιδιά. Έχει τσακώνεται. Έχει καμιά ιδέα εσύ. Λοιπόν, για πάμε παραπέρα. Σε ένα επόμενο πολύ σημαντικό, σοβαρό κεφάλαιο. Θα πάμε λοιπόν σε κάτι που έχει πάνω του ο Άκης Πετρετζίκης. Πολλά κιόλας. Τατουάζα. Αχα. Ποια είναι. Πού λες ο Πετρετζίκης, συγγνώμη. Τα έχει ακόμα με την Τέρνη. Όχι. Νομίζω πως όχι. Έχουν χωρίσει. Έχουν καιρό μάλιστα. Πολύ καιρό. Εντάξει. Ναι. Δεν έχουμε μέσα στη σχέση άνθρωπο να ξέρουμε. Όπως... Τύπου χρόνο, ας πούμε. Πού να έξω 15 τέτοιο κέικι, hello. Σε τέτοια φάση. Πρέπει να είναι εκεί. Νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο έπαιζε αυτό το σύστημα. Με πάση περιπτώσει, το θέμα μας είναι τα τατουάζ, παιδιά. Και τα τατουάζ που έχουν πάνω τους αγαπημένοι celebrities, που τους ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχουν κάποιο συμβολισμό ή κάποιοι τα κάνουν μόνο και μόνο επειδή είναι ωραία και φαίνονται όμορφα πάνω στο χεράκι, στο ποδαράκι τους. Έχουμε ένα βίντεο με αγαπημένα πρόσωπα και τα τατουάζ που δεν τους έχουν σημαδέψει το σώμα και τη ζωή. Show me your tattoo. Στιγματισμένα κορμιά με ρίσεις, εντυπωσιακά σχέδια και σύμβολα αιώνιας αγάπης. Είναι το κοινό σημείο πολλών Ελληνών celebrities που αγαπούν τα τατουάζ και το δείχνουν σε κάθε φωτογράφηση και δημόσια εμφάνισή τους. Η Μέρη Σινατζάκη μπορεί να είναι ένα από τα πιο γλυκά κορίτσια της ελληνικής showbiz, όμως φαίνεται πως δεν φοβάται καθόλου τη βελόνα του tattoo artist, αφού έχει ζωγραφίσει το σώμα της σε αρκετά σημεία. Μάλιστα, κάθε ένα από τα σχέδια που έχει επιλέξει έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνη. Το κοριτσάκι με τα κοτσιδάκια που στολίζει τον καρπό της υπάρχει και στο χέρι της δίδυμης αδελφής της Αλίκης για να συμβολήσει το δέσιμο που έχουν οι δυο τους από μικρές. Στο άλλο της χέρι μοιράζεται το τατού της με την κολλητή της Ντορέτα Παπαδημητρίου. Το δικό μου λέει Attitude of Gratitude και το δικό μου λέει Gratitude Creates Magic. Είναι διαφορετικά τατουάζ, λένε διαφορετικά πράγματα. Το νόημα έχει να κάνει με την ευγνωμοσύνη και έτσι μπορεί να σταθούν και μόνο τους το καθένα στο χέρι της καθεμίας. Αλλά το σημαντικό είναι ότι τα έχουμε φτιάξει έτσι ώστε να ενώνονται κιόλας. Το πιο σεξ τατουάζ όμως της Μέρη Σινατζάκη είναι αυτό που βρίσκεται στο πλευρό της και δεν είναι τίποτε άλλο από τους αγαπημένους της στίχους από τον Λέοναρντ Κοέν. Ελληνικά και γενικά να μην. Ψάχνεις την τελειότητα, δεν υπάρχει και τα ατελή κομμάτια έχουν τη σημασία τους, να τα αγαπάς. Μια χαρά τα λες. Οι πρώτες διακοπές με φίλες της Σαντορίνη δεν είναι χαραγμένες μόνο στη μνήμη της Ελισάβετ Σπανού, αλλά και στο κορμί της, αφού τότε χτύπησε το πρώτο της τατουάζ, με έναν ήλιο, ένα φεγγάρι και ένα αστέρι. Έκτοτε ακολούθησαν πολλά ακόμα, αφού σχεδόν κάθε χρόνο χτυπά και ένα νέο. Ιδιαίτερη αξία έχει για εκείνη και το δάκρυ που στολίζει το δάχτυλό της, το οποίο έκανε όταν έχασε τη γιαγιά της. Είναι ναι. Κάποιο που έχεις μετανιώσει? Όχι. Κάνα όνομα? Όχι. Το σβήσα. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 11 τατουάζ έχει πάνω στο σώμα της η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Κάθε φορά που κάτι σημαντικό συμβαίνει στη ζωή της, η ηθοποιός προσθέτει ένα ακόμα σχέδιο στο σώμα της. Το πρώτο, όπως έχει αποκαλύψει, το χτύπησε στο δάχτυλό της τη μέρα που έκλεινε τα 18. Και για να μην το δουν οι γονείς της, το έκρυβε για 5 χρόνια με ένα δαχτυλίδι.
Δεκάδες χιλιοστάκια του γυμνασμένου κορμιού της Αγγελικής Ηλιάδη είναι καλυμμένα με τα τατουάζ της, που φτάνουν τα 20. Έχεις κάνει πόσα τατουάζ? Πρέπει να είναι γύρω στα 20. Στα χέρια έχεις και στα δύο, μανίκι. Όχι, όχι, έχω μόνο σε αυτό το χέρι. Μετράς τι αυτά, 1, 2, 3, 4. Πώς? Ναι. Όχι, αυτό ας πούμε είναι μία λέξη, το οποίο το θεωρώ ένα. Ναι. Πού, δείξε μας που άλλο έχεις, Αγγελική. Όχι, πού άλλο Δημήτρη. Κάτσε, ρε παιδί μου. Εδώ. Να... Χάρτα έτος είναι για τον... Όχι. Τι είναι? Μην του δίνεις. Αυτό είναι ένα λιοντάρι δράκος, εν πάση περιπτώσει. Έχω εδώ ένα μανίκι, το οποίο δεν έχει τελειώσει. Εδώ γράφει crazy. Έχω πολλά. Η ζωή είναι τόσο δάμικρη και η αγάπη της ζωής μας ίσως μία και μοναδική. Κατερίνα Τσάβαλου. Γιατί να ακούω δεν προτιμώ να ακούω τα σ' αγαπώ σου στο ρεφρέν. Έλενα Παπαρίζου. Θέλω γνώμες, αφήστε δυο. Και η μηδενιστής είναι επίσης λάτρης των τατουάζ. Μπορεί να ξυπνήσω το πρωί να ξέρω ότι έχω τατού και μόλις στάσω να μην ξέρω τι θα κάνω. Πρέπει να το σκεφτούμε κινδύνο. Και γι' αυτό και είμαι από τους δύσκολους πελάτες. Δηλαδή μόλις μπαίνω μέσα στο τατουάζ δεν κομβογκάνει. Γιατί σου λέει θα φάμε 2 ώρες τώρα για να βρούμε το σχέδιό του. Ενώ η Ντορέτα Παπαδημητρίου έχει γράψει στο πόδι της μία φράση που την εκφράζει. Ακολούθησε την ευλογία σου. Η Sexy Tamta έχει πει το ναι στο Μελάνη αρκετές φορές. Μια από αυτές όταν γεννήθηκε η κόρη της Άννη και έγραψε το όνομά της στα Γεωργιανά στον δεξί της ώμο. Ενώ στο δάχτυλό της έχει γράψει την φράση «Κάνε την αλλαγή». Η πλάτη της Ιησούς Χριστίδου φιλοξενεί δύο εντυπωσιακά τατουάζ. Το δικό της αγαπημένο όμως είναι αυτό που βρίσκεται στο λαιμό της. Και αυτό είναι τα αρχικά γράμματα από το όνομα του σύζυγου της, το Δωρή Μαραντίνη. Και αυτά είναι τα αρχικά του άντρα μου, όχι για να ξέρετε. Ίσως ένα από τα πιο ιδιαίτερα και τρυφερά τατουάζ της Ομπής στολίζει το κορμί της Μαριάντας Πιερίδη, αφού το χτύπησε όταν διένυε τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Έπειτα μάλιστα από την άδεια που πήρε από τον γυναικολόγο της. Πρόκειται για ένα αλωτό, σύμβολο της γονιμότητας, που γύρω του έχει βικτοριανά μοτίβα. Λοιπόν, θέλω να είστε, να συγκεντρωθείτε και να δείτε το σημερινό δώρο και τα λεφτά. Το δώρο δείτε μου. Υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Θέλω να μου συγκεντρωθείτε στο δώρο. Δεν ξέρω αν δυσκολεύεστε. Το ψυγείο το δώρο, να το διευκρινίσουμε. Ναι. Λοιπόν, το χωρίς ξαφνικά. Δεν ξέρω αν δυσκολεύεστε αυτή τη φορά να συγκεντρωθείτε στο δώρο. Πιστεύω θα έχουμε και ιατρικά τηλέφωνα, τηλέφωνα από άντρες σήμερα. Δεν θα γίνει χαμός. Λοιπόν, προσέξτε εδώ τώρα. Μαρμελάδα μέσα στο ψυγείο. Έχει γλυκό το ψυγείο. Έχει γλυκό το ψυγείο. Μέλι έχει το ψυγείο σήμερα. Λοιπόν, 15.000 ευρώ. Έτσι αγάπη μου, κράτα εσύ με τα χεράκια σου τα ωραία. 15.000 ευρώ στη βαλίτσα. 15.000 με ένα τηλεφώνημα και ένα πολύ ωραίο design, το ξεχωριστό ψυγείο. Και σήμερα για το τέλος της εκπομπής, το 90-11-51-51-51, ο πιο γρήγορος κερδίζει, αυτός που θα πληκτρολογήσει πιο γρήγορα τον αριθμό που θα ακούσει τον τηλεφωνητή και γενικότερα τις οδηγίες. Αυτός που θα ακολουθήσει πιο γρήγορα τις οδηγίες, για να το πω έτσι με μεγαλύτερη σαφήνεια. Διαφήμιση. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να σας κρατάμε έτσι μια γλυκιά συντροφιά, μια ωραία συντροφιά, και θα καταλάβετε τι εννοώ παρουσιάζοντας τους επόμενους καλεσμένους μου. Την ώρα που έξω ευτυχώς σταμάτησε η βροχούλα, αλλά ο καιρός είναι φθινοπορεινός, είναι μουντός, είναι ένας καιρός έτσι βαρύς. Βαρύθιμος. Καλωσορίζω λοιπόν στο στούντιο την Τζορτζίνα την Ξένου, είναι πρωταθλήτρια καράτε. Καλώς ήρθες, Τζορτζινάκη. Και την Μαρίζα την Σουμπασάκη, που δεν είναι απλώς προπονήτριά της στο καράτ, είναι και η μαμά της. Καλώς ήρθατε λοιπόν κοντά μας. Να πούμε ότι την Τζορτζίνα την είχατε δει στην εκπομπή και σε μικρότερη ηλικία. Ως ένα παιδί, ένα κορίτσι δείγμα θέλησης και ψυχικής δύναμης. Γιατί η Τζορτζίνα, η πολυβραβευμένη Τζορτζίνα, τόσο σε αγώνες
στην Ελλάδα και παγκοσμίως, όσο και σε εκδηλώσεις για τη δύναμη και το ήθος της. Όταν ήταν μόλις 11 χρονών κοριτσάκι, έπαθε λέμφωμα, που είναι, το λέμφωμα στην ουσία είναι ένας τύπος καρκίνου, και όχι μόνο κατάφερε να το ξεπεράσει, και είναι πολύ ωραίο το μήνυμα που θα μας στείλει εδώ με τη μαμά της, αλλά κατάφερε λίγο καιρό μετά να επιστρέψει στους αγώνες, να επιστρέψει στην προπόνηση, κατάφερε να διακριθεί, κατάφερε να πάρει μετάλλια, και συνεχίζει και μέχρι σήμερα δυναμικά. Άρα θα ακούσουμε λοιπόν την ιστορία, και νομίζω ότι πολλοί κόσμος που μας παρακολουθεί από το σπίτι θα πάρει δύναμη, γιατί όλα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε και όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θα ήθελα να δούμε ένα βιντεάκι, να θυμηθούμε, Τζορτζινάκη, με την ιστορία σου, και σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Γεννημένη νικήτρια, η Τζορτζίνα Ξένου, η 18χρονη πρωταθλήτρια του καράτε, έχοντας τελειώσει το σχολείο πριν από λίγα 24 ώρα, περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα των δοσχολικών εξετάσεων για να μπορέσει να περάσει στη γυμναστική ακαδημία, που είναι το όνειρό της. Για τη 18χρονη όμως η ζωή δεν ήταν πάντα τόσο ρόδινη. Η Τζορτζίνα σε ηλικία 11,5 χρόνων αρρώστησε σοβαρά και χρειάστηκε να δώσει έναν μεγάλο αγώνα. Έναν αγώνα ζωής για να παλέψει με τον καρκίνο. Είχα λέμφωμα, είναι μία μορφή καρκίνου. Εγώ απλά ξεκίνησα να πονάω στη κοιλιά μου και κάπως έτσι το ψάξαμε και βρέθηκε τελικά από τι έπεσα. Η αρρώστια εκδηλώθηκε σύμφωνα με την πρωταθλήτρια του καράτε με έντονους πόνους στην κοιλιά. Διπλωνόμουν στα δύο για να ηρεμήσω από τον πόνο. Το παιδί πονάει, εγώ είμαι δίπλα του, το βλέπω να πονάει, να χτυπιέται, να κλαίει, να λιποθυμάει από τους πόνους και διαλύομαι. Η μητέρα της Τζορτζίνας, η οποία είναι προπονήτρια στο καράτε, από την πρώτη στιγμή είχε ένα δυσάρεστο προαίσθημα για την υγεία του παιδιού της. Παρ' όλα αυτά, οι γιατροί εμφανίζονταν καθησυχαστικοί. Ήμουνα διαλυμένη, είχα χάσει τον κόσμο. Η Τζορτζίνα στην τρυφερή ηλικία των 11 χρόνων της καλείται να δώσει τον πιο σημαντικό αγώνα. Έναν αγώνα ζωής με χειρουργία και πόδινες θεραπείες. Το νοσοκομείο για 4 μήνες γίνεται το δεύτερο σπίτι της. Απλά από το πουθενά έζησα πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Με πάρα πολύ πόνο, χανόμουν, πονούσα, αλλά είχα και ανθρώπους δίπλα μου που με στήριζαν. Αυτό μου έδινε δύναμη γενικά, σκεφτόμουν τον εαυτό μου να κάνει καράτε. Όταν μου πέσανε τα μαλλιά, δηλαδή γέλαγα. Ήμουνα έτσι στον νηπτήρα κανονικά, δεν είναι ότι έκλαιγα. Ήμουνα προετοιμασμένη, αλλά και απ' την άλλη είχα βρει τα θετικά, ότι ήταν μια κοπέλα στο νοσοκομείο, η Καλλιόπη, που ήταν καραφλή και είχε μια μπαντανά φούξια έτσι. Ήταν πάρα πολύ όμορφη και είχα πει ότι θα της μοιάσω, θέλω να είμαι έτσι. Όπως θυμάται η μητέρα της, μετά το τέλος των χημειοθεραπειών και την έξοδο από το νοσοκομείο, η Τζορτζίνα, παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών, επέστρεψε και πάλι στο καράτε και στον αθλητισμό. Ντύθηκε, πήρε το σάκο της και λέει πάμε τώρα στη σχολή. Περίμενε, της λέμε, αγάπη μου, λίγο, 2-3 μέρες, έτσι λίγο. Όχι, λέει πάμε στη σχολή. Η 18χρονη κοπέλα παραδέχεται πως στο παρελθόν στεναχωρέθηκε πολύ με ορισμένα άσχημα σχόλια των συμμαθητών της. Πήγα και το βρήκα το παιδί να τρέμει και να κλαίει με λυγμούς, γιατί μια συμμαθήτριά της είχε πει ότι εσένα σου βάζουν καλό βαθμό γιατί έχεις καρκίνο και σε λυπούνται. Απίστευτο. Εντάξει. Τα παιδιά είναι σκληρά, δεν έχουν οριμότητα να σκεφτούν τι θα πει και τι έχει περάσει κανείς, έτσι. Τι έχει περάσει. Δυστυχώς είναι σκληρή η ζωή. Πάμε να δούμε, γιατί στην ουσία αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που θα ήθελα να περάσετε σήμερα. Εκεί έξω μας παρακολουθούν χιλιάδες άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα όχι μόνο υγείας. Κάποιοι αντιμετωπίζουν το πιο σοβαρό, που είναι η υγεία. Άλλοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και είναι σε απόγνωση. Άλλοι άλλα. Δεν πρέπει όμως να το βάζουμε κάτω και όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όταν στα 11 της η μικρή αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα, εσείς πώς το αντιμετωπίσατε? Γιατί φαντάζομαι ότι ένα κοριτσάκι το οποίο είναι 11 χρονών όλο ζωή, πρωταθλήτρια του καράτε,
δεν πάει και εύκολα το μυαλό μιας μάνας ότι μπορεί να τρέχει κάτι σοβαρό. Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς. Όμως τα γεγονότα μας οδήγησαν εκεί. Η Τζορτζίνα είχε έντονους πόνους που έρχονταν και έφευγαν και όταν έχεις, ξέρεις το παιδί σου, έχεις συνηθίσει ένα παιδί που δεν παραπονιέται εύκολα για τον πόνο. Καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Όσο λοιπόν και αν μας καθησύχαζαν οι γιατροί ότι όλα είναι καλά, υπήρχε μία άλλη εικόνα. Συγγνώμη, πηγαίνατε στους γιατρούς και αρχικά οι γιατροί εξέταζαν το παιδί και έλεγαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Για πόσο χρονικό διάστημα σας συνέβαινε αυτό? Κοιτάξτε, πήγαμε στο νοσοκομείο 3 φορές και μας είχαν διώξει. Και στον γιατρό μας είχε δει 2 φορές. Του είχα πει ότι παρόλο που στο νοσοκομείο δεν βρίσκουν κάτι, εγώ συνεχίζω να ανησυχώ. Μας έστειλε, κάναμε ιδιωτικά κάποια εξέταση και αυτή βγήκε σωστή, ότι δεν έχει τίποτα. Σοβαρά μιλάτε? Ναι. Και όταν πλέον ξαναπαραπονέθηκε, πήγα αποφασισμένη. Και όταν μου είπανε δεν έχει τίποτα, τι έρχεστε συνέχεια, λέω θέλω να μου το υπογράψετε, ότι δεν έχει τίποτα το παιδί. Και εκεί μας έκαναν την εισαγωγή. Και 2 μέρες μετά, μας είπαν ότι το παιδί είχε το λέμφωμα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Για να μην το βρίσκουν οι γιατροί, για να δώσουμε και αυτό έτσι, και σε αυτό μια κατεύθυνση και βοήθεια στον κόσμο που μας βλέπει. Ναι. Για να μην το βρίσκουν οι γιατροί, είναι κάποια ειδική εξέταση? Υπάρχει κάτι, δηλαδή υπάρχει κάποια ένδειξη που πρέπει κανείς να προσέξει? Δηλαδή, τα παιδάκια. Ναι. Τα πονάει η κυλίτσα της. Ναι, πόσα παιδάκια εκεί έξω, δεν τα πονάει η κυλίτσα της. Πάει στο γιατρό, ότι γίνεται ψηλάφιση και μια και δύο και τρεις, λέει δεν έχει τίποτα. Πάει στο νοσοκομείο, πάτε 3 φορές, δεν έχει τίποτα. Κάνει εξέταση, δεν βρίσκεται τίποτα. Και συνεχίζει να πονάει η κυλίτσα της. Τι είναι αυτό που δείχνει, ποια εξέταση δείχνει ότι ένα παιδί μπορεί να έχει λέμφωμα? Να σας πω, η ίδια εξέταση που ιδιωτικά έδειξε ότι δεν έχει τίποτα, που αυτή έγινε 31 Δεκεμβρίου, 8 μέρες μετά έδειξε το πρόβλημα. Στο ίδιο εργαστήριο? Όχι. Το ένα έγινε ιδιωτικά, ναι, και το άλλο έγινε σε δημόσιο νοσοκομείο. Άρα θα μπορούσε και ένα εργαστήριο ακόμα να βγάλει λάθος αποτέλεσμα και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό. Και τι ήταν, μια απλή εξέταση αίματος? Υπέρηχος ήταν. Οι εξετάσεις αίματος ήταν φυσιολογικές, δεν έδειχναν κάτι. Πώς γίνεται να έχει λέμφωμα κανείς και να μην δείχνουν οι εξετάσεις αίματος κάτι, αυξημένα λευκά ή κάτι? Δεν έδειξαν. Αρχικά δεν έδειξε τίποτα. Δεν έδειξαν τίποτα οι εξετάσεις αίματος, δυστυχώς. Αλλιώς θα είχαμε κι εμείς μία ένδειξη, θα το ψάχναμε. Και στον υπέρηχο τι είδαν δηλαδή, που είδαν ότι κάτι δεν πάει? Είδανε τον εγκολιασμό του εντέρου. Το ένα έντερο έμπαινε μέσα στο άλλο και αυτό είναι ένδειξη του λεμφώματος. Πρέπει να είναι... συναντήσει και άλλες περιπτώσεις που δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ οι γιατροί να το βρουν? Εγώ προσωπικά όχι, αλλά συζητώντας με άλλες μητέρες στο νοσοκομείο, ναι, υπήρξαν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Άρα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι γονείς. Και αν κάποιος, έστω και ένας αυτή τη στιγμή να μας βλέπει, αν κάποιος ακούσει τη μαρτυρία σας και μπει σε μία εγρήγορση, θα μπορούσε. Ξέρετε όμως τι έχω καταλάβει εγώ, ότι οι γιατροί δεν μας παίρναν στα σοβαρά, γιατί ακριβώς υπάρχουν και πάρα πολλοί γονείς που με το παραμικρό τρέχουν στο νοσοκομείο. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό. Εντάξει, η ανησυχία για τα παιδιά προκαλεί στους γονείς μία αναστάτωση. Ναι, και πηγαίνουν και ξαναπηγαίνουν σίγουρα για απλά πράγματα. Και γι' αυτό ίσως. Πόσο χρόνο κράτησε αυτή η διαδικασία, δηλαδή με το που το βρήκαν μπήκε αμέσως στο νοσοκομείο? Ήμασταν ήδη μέσα, δηλαδή την τελευταία φορά που πήγαμε και έγινε κατευθείαν εισαγωγή. Όταν είπα εγώ ότι υπογράψτε μου το, λένε ωραία, θα σας κάνω μια εισαγωγή για να το καταλάβετε και μόνοι σας ότι δεν έχει τίποτα το παιδί. Τζορτζίνα μου, τώρα που εσύ είσαι πιο μεγάλη, γιατί μέχρι τώρα παίρνουμε συνεντεύξη από τη μαμά περισσότερο, έτσι. Τώρα που είσαι μεγάλη, που είσαι καλά, που το έχεις αφήσει πολύ πίσω σου αυτό, το έχεις σκεφτεί καθόλου πώς το πέρασες εσύ όλο αυτό? Δηλαδή, τι ήταν για σένα αυτή η διαδικασία του μπαίνω, του κάνω χημειοθεραπείες, του πέφτουν τα μαλλιά μου, του σταματάω λίγο από το σχολείο, όλο αυτό, πώς το έζησες? Φυσικά έζησα πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά είχα το καράτε, τους ανθρώπους δίπλα μου και είχα να σκεφτώ το μέλλον μου. Αυτό μου έδινε δύναμη και συνέχιζε. Έχω ακούσει συχνά ότι τα παιδιά το παίρνουν πολύ πιο ελαφρά από τους γονείς. Δηλαδή, ίσως είναι η παιδική αισιοδοξία, η ελπίδα των ανθρώπων ότι τίποτα δεν θα πάει άσχημα, ότι οι γονείς είναι που ανησυχούν και πονάνε και τα παιδιά λένε, έχουν αυτό, ότι όλα, κάτι θα γίνει και θα πάνε τα πράγματα καλά. Εσύ ήσουν έτσι ή
Έλεγες στους γονείς σου αυτό που σκεφτόσουν? Ανησυχούσα επειδή πέρασα δύσκολες στιγμές. Αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ ότι δεν θα το καταφέρω. Ήξερα μέσα μου ότι θα το καταφέρω. Στις γονείς τους έλεγες αυτό που αισθάνεσαι και την αλήθεια, ή τα κρατούσες και λίγο μέσα να μην τους στεναχωρήσεις? Επειδή κάποιες στιγμές εγώ δεν τους έβλεπα ότι δεν ήταν καλά, προσπαθούσα να τους δίνω δύναμη ότι είμαι καλά και να τους ανεβάζω ψυχολογία. Προσπαθούσες να τους δίνεις κουράγιο. Ναι. Τι έκανες γι' αυτό δηλαδή? Γενικά. Να σας πω εγώ τι έκανε. Τι έκανε? Μας έδινε σημειωματάκια που μας έγραφε «Σας αγαπάω πάρα πολύ», «Εσείς είστε για μένα εδώ» και «Αυτό το εκτιμώ» και τέτοια πράγματα, τα οποία και εμείς, όσο και αν όλο αυτό μας έκανε καμιά φορά και απογοητευόμασταν, βλέπαμε τη θέλησή της και ανεβαίναμε κι εμείς. Ή πολλές φορές, ας πούμε, στο νοσοκομείο μου λέει «Έλα να ξαπλώσεις δίπλα μου εδώ πέρα, να θυμηθούμε ό,τι κάναμε όταν ήμουν πιο μικρή». Και λέγαμε ιστορίες διάφορες. Σιγά σιγά χαλαρώναμε μέσα από αυτά. Είναι μια ασθένεια, το λέμφωμα λοιπόν, mm-hmm. που ξεπερνιέται. Ναι. Αρκεί κανείς να το βρει νωρίς, mm-hmm. και αρκεί να υπάρχει σωστή θεραπεία. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Αρκεί να μην επεκταθεί. Δεν ξέρω αν επεκτείνεται σε άλλα όργανα, ναι, του οργανισμού. Εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε σε αυτό, γίνεται, έτσι. Συχνά. Γίνονται συχνά. Γίνονται μεταστάσεις. Γίνεται δίφυση. Δηλαδή. Αλλά εμείς είμαστε τυχεροί που είχαμε μία μορφή που είχε γενικά καλή πρόγνωση και αρκετές πιθανότητες, πολλές πιθανότητες ίασης. Υπάρχουν και κάποιες μορφές που είναι πιο δύσκολο, πιο δύσκολες. Mm. Το θέμα είναι ότι εγώ στο νοσοκομείο είδα παιδάκια που είχαν πολύ μικρό ποσοστό ίασης και τα κατάφεραν. Και παιδιά που είχαν μεγάλο ποσοστό ίασης που δεν τα κατάφεραν. Παίζει πάρα πολύ, δηλαδή είναι και άλλοι παράγοντες. Τι παίζει ρόλο δηλαδή? Η ψυχολογία, παίζουν ρόλο οι θεραπείες, το πόσο τις δέχεται και ο οργανισμός, να έχουν ένα γερό σώμα εξ αρχής. Δηλαδή εμείς το ότι η Τζορτζίνα ήταν μέσα στον αθλητισμό μας βοήθησε. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί κόσμος ξεπερνάει τον καρκίνο και φεύγει από την τοξικότητα των φαρμάκων, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν. Είναι πολλά. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο στο να γίνει κανείς καλά. Ξεπερνάς λοιπόν όλη την κατάσταση αυτή και καταφέρνεις όχι να σταθείς στα πόδια σου, αλλά επιστρέφεις και στο άθλημά σου. Το οποίο μετά από μια τέτοια διαδικασία, εγώ δεν ξέρω, δεν το έχω ξανακούσει. Και δεν το έχω ξανακούσει γιατί λένε οι γιατροί να μην πιέζει κανείς τον οργανισμό του στον πρωταθλητισμό, πιέζει τον οργανισμό σου στα άκρα. Ξεπερνάς τα όρια. Δεν υπάρχουν όρια στον πρωταθλητισμό, έτσι δεν είναι? Ναι. Και επιστρέφεις, μόλις βγαίνεις από το νοσοκομείο, πόσο καιρό μετά? Την επόμενη μέρα έκανα προπόνηση. Και σιγά σιγά προσπαθούσα να ανεβάζω δύναμη, να βάζω πιο πολύ δύναμη, να φτιάξω τεχνική μου πάλι, γιατί είχα ξεσυνηθίσει όλα αυτά. Ζούσες γι' αυτό λοιπόν, να. Ζούσες για τη στιγμή που θα επέστρεφες. Νομίζω πως είναι αυτό που μου έδινε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσω, το ότι θα γυρίσω στον αθλητισμό, οπότε ανυπομονούσα να γυρίσω σε αυτό. Το ότι οι γιατροί είπανε ότι... στη μαμά, στον μπαμπά, στην Τζορτζίνα, ότι δεν πρέπει η Τζορτζίνα να επιστρέψει στον πρωταθλητισμό. Ναι. Πώς την πήρατε αυτή την απόφαση να γυρίσει και να... Δηλαδή, στην ουσία ρισκάρατε για χάρη της ψυχολογίας της, καταλώς. Ναι. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Η ψυχολογία ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οι ψυχολόγοι μας έλεγαν να συνεχίσει, οι γιατροί μας έλεγαν οι ογκολόγοι να μην συνεχίσει. Κάναμε κάποιες καρδιολογικές εξετάσεις εντατικές, στείλαμε κάποια δείγματα στο εξωτερικό και μας είπανε όλοι μπορεί να συνεχίσει το παιδί. Και συνεχίσαμε. Απλά το καράτε είχε δύο αθλήματα, είχε το κάτα και το κούμιτε, έπρεπε να επιλέξει το ένα από τα δύο. Δεν μπορούσε να κάνει και τα δύο. Διάλεξε και συνεχίσαμε. Και ενώ έχεις όλη αυτή τη στήριξη από την οικογένεια, από τους φίλους, από το χώρο του καράτε, τόσα χρόνια μετά, σε παρακολούθησα, έδωσε αυτή τη συνέντευξη και καταλαβαίνω ότι φίλοι σου έχουν αφήσει την
πληγή, ας πούμε, από εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, είπες ότι πήγα στο σχολείο και μου λέγανε ότι σου βάζουν σε ένα καλούς βαθμούς γιατί έπαθες καρκίνο. Δηλαδή, από όλη αυτή τη διαδικασία είναι φοβερό τελικά όμως. Καμιά φορά, έτσι. Η αναλγησία των ανθρώπων και των παιδιών. Πόσο μπορεί να καταγραφεί στην ψυχή μας. Αυτό σου έχει μείνει, εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι η μικρή, ας το πούμε, αγκίδα στην καρδούλα σου από τότε. Ξέρω ότι θα υπάρχουν για οτιδήποτε κι αν κάνεις και τα καλά και τα κακά σχόλια. Αλλά σε εκείνη τη συγκεκριμένη φάση της ζωής μου, ναι, δεν άντεχα αυτά τα αρνητικά σχόλια. Ήταν πολύ σκληρά για μένα, για την ψυχολογία. Δεν το βάλεις κάτω μας. Τώρα, αρνητικά σχόλια, σκληρά για την ψυχολογία, στενάχωρα. Εσύ πήγες, έκανες την προπόνησή σου, άρχισες να δίνεις τις μάχες σου και θέλω να μου πείτε, μάνα και κόρη, το πρώτο μετάλλιο ξανά μετά την περιπέτεια. Το θυμάστε? Το πρώτο μετάλλιο ήταν σε κάτι φιλικούς αγώνες στην Ελλάδα, ένα μήνα μετά την ασθένειά μου. Να. Η μάνα έκλαιγε εκεί πέρα να δάζε μόνο δακρύ. Ήταν από εντάξει, κάτω ήταν και... πολύ συγκινητικό. Καλά-καλά δεν είχαν βγει τα μαλάκια της και την έβλεπες να αγωνίζεται εκεί, αγωνίστρια πάντα. Ήταν μεγάλη συγκίνηση. Απλά είχα βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου. Όσο ήμουν άρρωστη, είχα πει ότι θα θέλω να ξαναπετύχω ό,τι είχα πετύχει και στο παρελθόν. Δηλαδή, χρυσό πανελλήνιο μετάλλιο και χρυσό βαλκανικό μετάλλιο. Ένα χρόνο μετά τα κατάφερα και τα δύο. Και τότε συνειδητοποίησα ότι ξεπέρασα την ασθένεια και του νίκησα εγώ το καρκίνο. Τζορτζίνα, μου να σε ρωτήσω κάτι. Σε όλη αυτή τη διαδικασία που έχετε ζήσει και με τη μαμά, η οποία είναι η προπονήτριά σου, η δικιά σου προπονήτρια, είναι η μαμά σε προπονεί. Ναι, και ο μπαμπάς. Α, ναι. Πώς είναι αυτή η σχέση με τη μάνα? Γιατί όταν μια μάνα προσπαθεί να διαβάσει, ας το πούμε, την κόρη ή να της πει κάτι, να της εξηγήσει, οι κόρες γίνονται έξαλλες με τη μάνα. Πώς... Ακουνάμε κεφάλι. Εντάξει, το ζούμε όλοι. Εντάξει. Είναι γενικό. Εντάξει. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Όχι, δεν αλλά όταν εσείς τις λέτε κάτι και τη διορθώνετε, δεν γίνεται πιο έξαλλη από ό,τι όταν... Ναι, εννοείται. Είναι όπως τα λες. Έτσι είναι. Δηλαδή, ναι, παρόλα αυτά βέβαια, δεν κάνουμε και μία χωρίς την άλλη. Άλλο τώρα η σύγκρουση μαμάς-κόρης που θα υπάρχει και μέσα στο σπίτι και όσο αφορά το διάβασμα και όσο αφορά τον αθλητισμό, μιας και τυχαίνει να έχω διπλό ρόλο. Εσένα όμως... θέλει όμως. Εντάξει. Συγκρούεται, και τη μαμά και τον μπαμπά. Ιστεριάζουνε και μετά θέλουν όμως τη μάνα εκεί να είναι από πάνω. Έλα τώρα, λέγε την αλήθεια. Μόλις λίγο δεν είναι εκεί, είστε. Εκεί στο περιβάλλον αρχίζει η ταραχή. Πού είναι η μάνα? Εντάξει. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν θα ήθελα να πούμε έτσι λίγο ολοκληρώνοντας και κλείνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα νέα κουβέντα που είχαμε. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Είδαμε βραβεύσεις σου από την ιδιωτική πρωτοβουλία, είδαμε την προσπάθεια που έκανες. Το κράτος, η χώρα μας, υπάρχει πουθενά δίπλα στην αθλήτρια, πρωταθλήτρια, ο Τζορτζίνα? Βασικά, στο καράτε, ότι τα έξοδα, ας πούμε, για τους αγώνες, τα βάζουμε οι ίδιοι. Τα πληρώνεις οικογένεια. Εσείς, ναι. Η οικογένειά σου. Τέσσερα παιδιά. Τέσσερα παιδιά και κάνουν όλα πρωταθλητισμό. Τέσσερα παιδιά και κάνουν πρωταθλητισμό. Φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει να έχουμε πανευρωπαϊκό μετάλλιο πλέον με την Τζορτζίνα, παγκόσμιο. Πρόσφατα σε ένα ταξίδι στην Ιαπωνία που έγινε μέσω του οργανισμού Make a Wish και προπονήθηκε με την πρωταθλήτρια Ρίκα Ουσάμι. Οι Ιάπωνες, έχοντας μάθει την ιστορία της Τζορτζίνας και πώς ξεπέρασε την αρρώστια της, την έχρισαν πρέσβυρα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 που θα γίνουν στο Τόκιο, που είναι ένας πολύ τιμητικός τίτλος. Το ότι οι Ιάπωνες και η Ιαπωνική Ομοσπονδία διάλεξε μία Ελληνίδα για να δώσει αυτό τον τίτλο είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Δεν έχει ακουστεί πουθενά. Το κράτος δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, παρόλο που πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη η τιμή και δεν είναι εύκολο, ειδικά οι Ιάπωνες,
να δώσουν ένα τέτοιο τίτλο. Να σας πω κάτι πάντως. Είναι τραγικό. Είναι. Δυστυχώς. Γενικότερα οι πολίτες αυτής της χώρας αισθάνονται κατελελειμμένοι. Χρόνια τώρα. Και με τα μνημόνια και την κρίση τελείωσε και ο αθλητισμός. Έτσι είναι. Γιατί για να υπάρξει αθλητισμός και πρωταθλητισμός πρέπει να υπάρξει και στήριξη. Ο αθλητής θέλει στήριξη. Τα έξοδα για τον πρωταθλητισμό είναι τεράστια. Τα ταξίδια που πρέπει να γίνουν, η συμμετοχή στους αγώνες, η διαμονή, οι προπονήσεις, όλα αυτά είναι τεράστια τα έξοδα. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε αθλητισμός σε αυτή τη χώρα. Εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή, ότι το είδαμε στους Ολυμπιακούς το 2004, από εκεί και πέρα τέλος. Ένας λόγος παραπάνω σε ένα τέτοιο παιδί. Το λέω και να τριχιάζω. Το λέω και να τριχιάζω. Είναι τραγικό, ένα παιδί, πραγματικά. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο πρεσβεύει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ναι, κουβαλάει πάνω του και άλλους συμβολισμούς. Και εγώ θα ήθελα... Δεν πειράζει, μην το πείτε εσείς, θα το πω εγώ. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία έκκληση στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Εφόσον κράτος δεν υπάρχει, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα. Δηλαδή, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, ίσως λίγο αργότερα κάτι να γίνει. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Να πάρει αυτό εδώ το διαμάντι, το σύμβολο δύναμης, και να το αξιοποιήσει. Να βοηθήσει, να στηρίξει, να χορηγεί στην προσπάθεια της Τζορτζίνας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πω, έτσι να προσθέσω κάτι, ότι αν η Ελλάδα μέσα σε όλη αυτή την κρίση που περνάει ακούγεται με κάποιο τρόπο στο εξωτερικό, είναι μέσα από τον αθλητισμό, που οι αθλητές παρόλα αυτά θα πάνε να εκπροσωπήσουν τη χώρα με δικά τους έξοδα, μόνο και μόνο για να σηκώσουν την ελληνική σημαία ψηλά. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Τατιάνα. Να είσαι καλά. Θυμίσω το διαγωνισμό μας. 15.000 ευρώ μετρητά στο τέλος της φετινής σεζόν, Κυριακή κοντή γιορτή, και ένα πανέμορφο διζαϊνάτο ψυγείο. Είναι αυτό που βλέπετε λίγο, θα πάω να σας το ανοίξω να δείτε πώς. Αλλά κοιτάξτε τώρα, δεν είναι κόσμο αυτό το ψυγείο. Είναι. Δεν έχω ξαναπετύχει τέτοιο design σε ηλεκτρική συσκευή. Μας πάρα πολύ. Είναι από την Γκρούπο Κουτσίνε. Προσφορά το ψυγείο στο 90 11 51 51 51. Καλή επιτυχία. Και θέλω να σας πω το εξής. Πριν από λίγα λεπτά επικοινώνησε μαζί μας το χαμόγελο του παιδιού και είπε ότι θέλει να αναλάβει την Τζορτζίνα. Πλάκα κάνεις. Πολύ ωραία κίνηση. Δηλαδή, πήρε ο κύριος Γιαννόπουλος και είπε, επειδή δεν ήθελα να το πω, είδες, τόση ώρα, δεν ήθελα να το πω, γιατί ήξερα. Πήρε ο κύριος Γιαννόπουλος και είπε ότι επειδή ο γιος του έκανε τα εκφοντό και είχε πεθάνει από λέμφωμα, θα, λευκαιμία νομίζω, θα στηρίξει την Τζορτζίνα στους αγώνες της. Απίστευτο. Λοιπόν, Okay, ένα δευτερόλεπτο, γιατί είναι πολύ χαρούμενο το επόμενο μας θέμα. Και αυτό είναι χαρούμενο που είναι. Εντάξει, όχι, θέλω να πω, αυτό είναι συγκίνηση, ναι, είναι συγκίνηση. Αλλά επειδή είναι γεμάτο χαρά, μην υποδεκτώ την κοπέλα μου και κλαίω από τη χαρά μου. Είναι ωραία δάκρυα αυτά όμως, Τάτη, είναι ωραία δάκρυα αυτά. Θα σου πει τι έγινε, βρε Τατιάνα, με βλέπεις και κλαίς. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κλίμα, γιατί έχουμε ένα κορίτσι καλεσμένο εδώ, που κάθε φορά που το βλέπουν, δηλαδή πέρασε, θέλω να σας πω εδώ, ήταν στα παρασκήνια και πέρασε. Και εκεί κλάψαμε εμείς. Και κλάμα, ρίξαμε. Ευχαριστώ, Σπύρο. Πέρασε λοιπόν και βλέπω το Ιστελάκι έτσι. Έτσι. Βλέπω τα αγόρια με κομμένη την ανάσα. Κάτω τα σαγόρια. Βέβαια, αγόρια μου. Άσε, τα μάθαμε, τα ξέρω, τα δυσάρεστα. Είναι δεσμευμένο το κορίτσι, είναι και μητέρα πλέον. Η Βάσο Κολυδά είναι κοντά μας. Τέτοια συγκίνηση, πώς θα θέλεις να με δεις. Σε είδα και από τη
εκτίμησή μου, κλαίω. Τι κορίτσι εσύ. Χαίρομαι που ξανά είμαι μαζί σας. Περνούσες από εδώ με αυτή γύρνα λίγο. Μπορείς να γυρίσεις. Έλα, όχι, όχι, κάτσε λίγο εδώ στην κάμερα, εδώ όπως είσαι. Την άλλη φορά που ήρθε μου σήκωνε στην μπλούζα και μου την είμαι σαν άνω. Θες να έρθω καλύτερα. Κάτσε λίγο όρθια. Πρόσεξε, εγώ με τα τακούνια για να καταλάβετε τώρα περί τίνος πρόκειται. Κάτσε εδώ δίπλα. Εγώ είμαι 71. Το ταγκούνι μου είναι 12 πόντο. Όσο γίνομαι, το ταγκούνι μου ένα 82 πες είναι γίνομαι, 83, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τι φαίνομαι σαν άνος. Εγώ με το ταγκούνι είμαι σίγουρα, ένα 80 και βάλε. Και φαίνομαι σαν άνος. Εδώ κοιτάξτε, κάτσε. Μόνος μπόι ο Θεός. Πολύ μπόι. Τι πλάσμα είσαι εσύ. Τι κάνετε. Τι πλάσμα. Τσακ. Κάτσε να πλώσω και την φούστα. Αυτό το πρόσωπο δεν είναι, είναι εξωγήινο, δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Είναι καλά, σταματήστε. Το βλέπεις και λες. Δύο ωραίες που έχουν δεν υπάρχει μέσα, κάτι έχει επάνω. Γεννήσει, έχει γεννήσει κιόλας δηλαδή, αυτό είναι το αστείο. Πριν πόσο, πόσο καιρό. Πόσο καιρό. 7,5 μηνών είναι τώρα. Εντάξει, το έχω ράψει κάποιους μήνες, κάνω γυμναστική. Έχεις κάνει και ωραίο μαύρισμα. Έχω κάνει και ωραίο μαύρισμα, ναι. Α, το έραψες. Χαίρομαι, γιατί πέρσι δεν είχα μαυρίσει. Και πήγαινα στη θάλασσα και καθόμουν κάτω από την ομπρέλα με αντιλιακά 50 και αυτά και έλεγα... Α, το έραψες κάποιους μήνες, γιατί οι περισσότερες λένε εγώ δεν κάνω τίποτα, βγαίνουν από το μευτήριο. Σωματότυπος είναι ο δικός μου, έτσι δεν αλλάζει. Αυτό που βγαίνουν, όχι, αλλάζει, αλλάζει. Αυτό που βγαίνουν από το μευτήριο και είναι σαν να μην έχουν γεννήσει ποτέ. Τύπου Μαριέτα, τύπου Βίκη Καγιά, οι οποίες δεν είδε σκυλιά ποτέ. Η Καγιά, τίποτα. Είτε ήταν έτοιμος, είτε δεν ήταν. Βγήκε από το νοσοκομείο, ήταν η ίδια πριν, η ίδια μετά. Ακριβώς. Και μετά, πριν σαραντήσει, τη βλέπουμε 15 μέρες μετά έξω, σκορμάρα. Το ίδιο, εγώ δεν κατάλαβα διαφορά. Αλλά στη δική μου περίπτωση, εγώ πήρα 15 κιλά. Δεν ήταν λίγα. Πήρες! Για τις δικές μου τις αναλογίες, ήταν πολλά τα κιλά. Να. Και μαζεύτηκα και λίγο. Γιατί λέω, εντάξει, τώρα είμαι έγκυος, θέλω να κάνω το πρόγραμμά μου, να φάω ό,τι θέλω. Ήταν η μοναδική ευκαιρία. Δεν το είχα προηγουμένως λόγω του modeling. Και αφέθηκα πάρα πολύ. Και σε κάποια στιγμή λέω, Βάσο, πήγαινε και στο γιατρό μου και μου έλεγε, πρέπει να πάρεις γύρω στα 12 κιλά. Ποια 12 κιλά, εγώ είχα φτάσει στο τελευταίο μήνα για 8. Και λέω, θα τα ξεπεράσω πολύ και πρέπει να μαζευτώ. Και τότε άρχισα να ακολουθώ ένα πρόγραμμα μετά τις διακοπές. Γιατί μέχρι τις διακοπές λέω θα φάω, θα χαλαρώσω και να γυρίσω. Αυτό το έκανες γιατί το ήθελες εσύ και γιατί το ζήτησε ο άντρας σου. Όχι, δεν μου το ζήτησε. Ίσα-ίσα μου άφηνε. Ενώ μου τα, λίγο τα γλυκά μου λέει, όχι, μην τρως τόσο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τότε μου έλεγε, εντάξει, κάνω ό,τι θες αυτή την περίοδο. Του άρεσε να είσαι λίγο πιο τσουποτή. Όχι, όχι. Γενικά λειτουργούμε σε ένα πρόγραμμα και η διατροφή μας στο σπίτι. Αλλά εκείνη την περίοδο, λόγω του ότι ήμουν έγκυος, ήθελε να με αφήσει χαλαρή. Δεν ήθελε να μου βάλει και εκεί πρόγραμμα. Πώς ένιωσες όταν είδες ότι το σώμα σου άλλαζε, σε έπιασε κάποια ανασφάλεια, γιατί είσαι μια γυναίκα, παιδιά, από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχει η Ελλάδα, έτσι. Ναι. Καλά, σταμάτα τώρα. Όχι, αλήθεια λέω. Όχι, αυτό το πρόσωπο είναι ψωγίνο. Όχι, σώμα πρόσωπο. Ένιωσες ανασφάλεια όταν πήρες τα κιλά. Ένιωσα λίγο περίεργα, γιατί είχα συνηθίσει να γυμνάζομαι, να έχω ένα ωραίο κορμί. Τις πρώτες μέρες που δεν φαινόταν εκεί κοιλιά, αλλά άρχισε να παίρνει, ξέρω, να σχηματίζεται λίγο το κορμί μου την εγκυμοσύνη, εκεί ένιωσα λίγο περίεργα. Όταν πλέον έκανα την κοιλίτσα και φαινόταν στις διακοπές που πήγα, κυκλοφορούσα μια χαρά. Δεν με πείραξε στη θάλασσα, ούτε σκεφτόμουν πώς θα βγω τώρα και μπορεί να έχω πάρει λίγο στην περιφέρεια και είναι η κοιλιά μου έτσι. Στο λέω γιατί με άλλες κοπέλες που συζητούσαν μου λέγανε αυτό το πράγμα, ότι ντρέπομαι να βγω στη θάλασσα. Πώς βγήκες? Και εγώ ήμουν πολύ χαλαρή σε αυτό το πράγμα. Αλλά κάπου πήγαινα και κοιταζόμουν. Τώρα σήκωνα. Εγώ πρέπει να σου πω κάτι πλάνα από θάλασσα που σε έχω δει πρόσφατα. Σου είναι μια χαρά πάντως. Όχι, εντάξει, τώρα είμαι καλά. Τώρα νιώθω εγώ. Δεν μου λες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η σχέση η πολύ στενή. Πώς ήταν, ε? Α, η πολύ πολύ στενή. Δόξα Θεώ, μια χαρά ήταν. Ξέρεις κάτι, αυτό είναι το πιο υγιές. Ναι, το ξέρω. Υπάρχουν κάποιες πολύ λίγες περιπτώσεις που διαλύονται τα πάντα. Και πριν, δεν καταλαβαίνω το κομμάτι της ερωτικής διάθεσης. Πόσο πιο ανοιχτά πήρε να το πω. Το κομμάτι της ερωτικής διάθεσης αναφέρεσαι. Υπάρχουν άντρες, λοιπόν, το έχω συζητήσει με, φίλες μου, οι οποίοι μόλις μένει η γυναίκα τους έγκυος, ύστερα από λίγο, δεν, κάτι κολλάει το μυαλό τους. Δεν μπορούν. Και υπάρχουν και άντρες που θέλουν πιο πολύ. Σπάνιες περιπτώσεις νομίζω αυτές. Γιατί εγώ έχω φίλες, το αντίθετο μου λένε. Συνήθως οι άντρες κολλάνε. Δεν συνηθίζουν εύκολα τη γυναίκα τους εκείνη την περίοδο. Αποξενώνονται λίγο, αλλά και μετά είναι το δύσκολο. Υπάρχουν και αυτά τα παραδείγματα.
ναι. μέχρι να προσαρμοστούν ξανά στη ζωή που είχαν πριν. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Θα πρέπει λίγο να τα δίνουμε αυτά τα μηνύματα όμως, γιατί να σου πω κάτι. Εγώ έχω δει πάρα πολλά. Πάρα πολλές δεν είναι σχέσεις πολύ ωραία η περίοδος αυτή. Έχω δει πολλές σχέσεις να. Χαλάνε. Να περνάνε κρίσεις την περίοδο της εγκυμοσύνης και μετά. Και πολλές, τις περισσότερες φορές οι κρίσεις ξεκινάνε από το σεξουαλικό κομμάτι στα ζευγάρια, έτσι, από εκεί. Ναι. Από τον άντρα, από εκεί ξεκινάει η κρίση κατευθείαν. Γιατί αυτό έχει στο μυαλό του, δεν ξέρουμε αυτά, Βάσο μου. Μπαίνει τρίτο πρόσωπο στη σχέση. Αυτό. Λοιπόν, να περάσουμε αυτό το ωραίο μηνυματάκι, ότι μπορεί η εγκυμοσύνη να είναι και πιο σεξουαλική περίοδος. Δεν λέμε βέβαια μόνο τον τελευταίο μήνα που είσαι ένα βάρη και δεν μπορείς να κουνηθείς, αλλά ο υπόλοιπος χρόνος, επειδή το σώμα της γυναίκας περνάει και διάφορα εσωτερικά. Και η ψυχολογία. Και η ψυχολογία την καμπυλώνεται. Ναι. Καμπυλώνεται. Καμπυλώνεται. Ευχαριστώ, Σπύρο μου. Μπορεί να είναι και πιο σεξουαλικό. Δηλαδή, μην κολλάει το ανδρικό μυαλό. Υπάρχει λόγο. Είναι ωραίο. Το θέλει και η γυναίκα τον άντρα τη εκείνη τη στιγμή να τη πει κάτι, να την κάνει να νιώσει καλά. Μην τη δείξει ότι πω έχει γίνει έτσι. Και ακριβώς. Να τη νιώσει ότι είναι γυναίκα ακόμα. Όχι απλά μαμά. Γιατί είναι και πολλοί μήνες τώρα. Και αν αρχίσει και τρως απόρριψη από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, μετά δύσκολο να περνάνε. Σωστά. Εσείς πάντως δεν φαίνεται να έχετε πρόβλημα. Πάμε να δούμε το βιντεάκι, γιατί έχουμε και ωραίες στιγμές. Είναι μια ευτυχισμένη μανούλα και αυτό φαίνεται σε κάθε της φωτογραφία, αφού το χαμόγελο δεν λείπει από το πρόσωπό της. Η Βάσο Κολυδά ζει την απόλυτη χαρά δίπλα στον 7 μηνών γιο της και το σύζυγό της Γιάννη Εμμανουηλίδη. Η Βάσο Κολυδά, εκτός από full-time μαμά, διατηρεί και ένα blog στο διαδίκτυο με τίτλο «Βασιονίστα», σε γνωστή ιστοσελίδα όπου περιγράφει στιγμές από την καθημερινότητά της, τα συναισθήματά της, τα νέα της μόδας, τις τάσεις, αλλά και συμβουλές για νέες μαμάδες. Η όμορφη πρώην Playmate γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στα νότια προάστια, ενώ στο σχολείο μπορεί να ήταν μέτρια μαθήτρια, όμως είχε μεγάλη έφεση στον αθλητισμό και ειδικά στο μπάσκετ. Το 2006 η συμμετοχή και η νίκη της στο διαγωνισμό Playmate της άνοιξε διάπλατα τις πόρτες της OB's. Η σχέση της με τον σύζυγό της Γιάννη Εμμανουηλίδη είναι καρμική. Όπως λέει, στο πρόσωπό του βρήκε το άλλο της μισό και κοντά του νιώθει ασφάλεια και σιγουριά. Ο ερχομός του μικρού του γιού άλλαξε εντελώς τη ζωή τους, ενώ λίγο πριν γεννήσει παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο της Νίκαιας. Και ενώ το ζευγάρι προετοίμαζε και το θρησκευτικό του γάμο μαζί με την βάπτιση του γιού τους, μια ξαφνική απώλεια λίγο πριν το Πάσχα του θείου του Πολίστα ανέβαλε το μυστήριο του γάμου. Στις 8 Αυγούστου θα γίνει στην Πάρο μόνο η βάπτιση του μικρού, ο οποίος θα ονομαστεί Γιώργος. Νονή, οι κολλητοί φίλοι του ζευγαριού, Κορίνα Στεργιάδη και Αντώνης Βλοντάκης, με τους οποίους πριν από λίγες ημέρες βρέθηκαν μαζί στη Μύκονο. Εκεί Βάσο και Γιάννης δεν μπορούσαν να κρύψουν το πόσο ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι είναι, ενώ οι φωτογραφίες της όμορφης μανούλας με μαγιό δείχνουν πως έχει χάσει όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης και πως διατηρεί μια άψογη σιλουέτα. Έκπληξη! Δεν είδα ούτε κάμερα ούτε τίποτα. Καλά, εγώ κοίταγα θάλασσα. Ο Γιάννης μου κοίταγε προς την άλλη. Δεν κοίταγε προς την άλλη και ο Γιάννης, τώρα κοίταγε. Κοίταγε προς τα βουνά ο Γιάννης. Όταν περπατάτε με τον άντρα σου, είναι σαν να βλέπει κανείς φωτογράφηση, βίντεο κλιπ. Δεν είναι πολύ ωραίο. Κάτι ζευγάρι για να παίζουν σε βίντεο κλιπ. Έχει δύο κούκλοι και περπατάνε έτσι και λες, οκ, ξέρεις ότι βλέπεις βίντεο κλιπ να γυρίζετε. Είσαι απίστευτη μαζί. Μην ξαφνιάζετε. Μην το δείχνουμε συνέχεια ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Είπαμε, Μύκονος TV, φτάνει. Πάντως το Μύκονος TV. Ωραία είναι αυτά πάντως, εντάξει. Ωραίο είναι να έχεις γεννήσει, να έχεις το μωρό σου και να είσαι ερωτευμένος και hot. Παντού. Ναι, εντάξει. Εντάξει, το ότι πήγαμε σε μια παράλληλα που μπορεί να έχει φωτογράφου, δεν το καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είμαι στημένη. Αφού είμαι ερωτευμένη με τον άντρα μου, έτσι φέρομαι παντού. Και εκείνο από ό,τι φαίνεται μαζί σου. Εντάξει, καλά είναι. Πιο φυσιολογικό είναι αυτό που βλέπουμε. Παρά το άλλο να βλέπει ένα υποτίθεται αγαπημένο ζευγάρι και να μην μιλούνται μεταξύ του. Η αλήθεια γιατί είναι. Υπάρχουν ότι υπάρχουν και αυτά. Κάναμε πραγματικά τόσο εντύπωση και μα λέγανε εσεί είστε φυσιολογικοί. Μα τι σημαίνει είστε φυσιολογικοί. Άμα είσαι. Παντρεύτηκες με έναν άνθρωπο, είσαι ερωτευμένη με έναν άνθρωπο. Γιατί να μην είσαι εκδηλωτική, δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει να είμαι δηλαδή στημένη.
Έτσι δεν είναι. Όχι, απλά μας επαρασύρει η καθημερινότητα. Λίγο οι ευθύνες, λίγο και η εποχή που είναι λίγο μυστήρια, αυτό, οικονομικά. Μπαίνει και ένα παιδί στη μέση πάντα. Δεν είναι, να σου πω κάτι, αυτό είναι το επιθυμητό που σου συμβαίνει. Εσύ δεν έχεις παιδί, ε? Όχι. Εδώ δεν έχω γυναίκα, θα έχω παιδί. Για να το βρούμε μία. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο ένα ζευγάρι να παραμένει ζευγάρι και μετά το παιδί. Συνήθως γίνεται η μαμά και ο μπαμπάς και χάνεται αυτό, η επαφή, ο λόγος που σας έρχεται κοντά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν εσύ κοιμόσουν δίπλα σε αυτό το πλάσμα, μπορείς εύκολα να γίνει μόνο μαμά και μπαμπά. Δηλαδή, συγγνώμη. Όχι, καταστροφή και πας στη δουλειά ποτέ. Σε καταστρέφει. Είναι και ο χαρακτήρας αυτός το κρεβάτι. Δεν είναι μόνο η ομορφιά. Σε βλέπω. 7 μηνών είναι το μικρό. Δεν ξέρω αν. Όλο δημότιο κάτσε. Σε βλέπω γρήγορα. Έχει αρχίσει και μπουσουλάει τώρα, είναι τόσο υπερκινητικός που μπα, δεν το σκέφτομαι καθόλου. Εντάξει, γι' αυτό έχει αδυνατήσει. Και ναι, με το βλοντάκι λογικό, έτσι. Και βλοντάκι πειραχτήρι από ό,τι είδες. Δεν την αφήνει την κορίνα σε ησυχία. Τι κάνει βλοντάκι. Καλά είναι. Γι' αυτό έχουν τρία, έτσι. Εσείς πώς κολλήσατε εκείνη που θα γίνουν κουμπάρι σας. Ήταν ο Αντώνης με τον Γιάννη. Από το Πόλο. Ναι. Και έτσι κολλήσαμε κι εμείς. Αλλά είναι και ένα ζευγάρι που είναι πολύ κοντά σε εμάς. Και κάνουμε παρέα και είμαστε πραγματικά οι αυτοί μας. Είμαστε χαλαροί και περνάμε πολύ ωραία μαζί. Αυτή η παρέα των χαρισματικών πολιστών εκεί πέρα που γίνεται. Είναι ωραία. Που γίνεται ο κακός χαμός, έτσι. Φαντάζομαι τώρα αυτά τα δύο ζευγάρια να περπατάνε στη Μύκονο. Τα τιάνα, ναι. Θα τρίζουν τα ματογιάνια. Σύονται τα σοκάκια. Κατάθλιψη. Καλά τα ματογιάνια γενικά. Μετά κατάθλιψη. Είναι ο Νικόλη και λες μετά. Είναι που είναι χρόνια παντρεμένη. Είσαι και τρως κανένα καρπουζάκι και τους βλέπεις με το κουτάλι και μένεις. Δεν είναι αυτό. Είναι το ζευγάρι που είναι 30 χρόνια μαζί. Δεν μπορείς να αληθινεί όλο αυτό. Το ζευγάρι που είναι 30 χρόνια μαζί περπατάει στη Μύκονο χέρι-χέρι και βλέπει τα ζευγάρια αυτά. Γυρίζει όλο στη γυναίκα του που τύπη έχει κάνει. Θυμώθηκε η γυναίκα. Σήκω και φύγει από εδώ πέρα δρόμο. Το λέει ο άλλος τη γυναίκα του, ε. Η άλλη τι λέει, Δημήτρη. Δεν ξέρω, όμως θα κάνει αστέλτα. Που έχει τον άλλον με την κυλίτσα και τα αυτά, αυτή να μην το πει η άλλη. Μόνο εσείς να το λέτε, Δημήτρη. Μόνο εμείς για να δείτε τι φτάνει αυτός ο ρατσισμός. Όχι, αυτός ο ρατσισμός φτάνει απέναντι στις γυναίκες. Εμείς να μην το πούμε λίγο. Να το πούμε. Ε? Να το πούμε, να το πούμε. Εσύ θα έτυχες να έχεις έναν άντρα με κοιλιά. Δηλαδή, ας πούμε, φαίνεται ότι ο Γιάννης ξεφεύγει κάποια στιγμή, ας πούμε, στα κιλά του. Θα σε ενοχλήσει. Έχει, θα... ξεφύγει. Εντάξει. Έτσι ξεφεύγει ο Γιάννης. Όχι, ρε, τώρα είναι και σε μια φάση που γυμνάζεται, του αρέσει. Και του κάνει και καλό αυτό, γιατί όταν δουλεύεις πάρα πολλές ώρες, το γυμναστήριο είναι η μόνη σου. Εκτόνωση. Ναι, δεν κάνεις κάτι άλλο μέσα στη μέρα. Μετά σπίτι γυρνάς, κοιμάσαι. Αλλά κάποια στιγμή είχε χαλαρώσει. Ο γιος έχει πάρει λίγο παραπάνω. Ξεπέρασε γρήγορα τα διάνα. Και τώρα του λέω, κοίτα να είσαι εσύ φέτος μέχρι το καλοκαίρι και μόνο είναι δίπλα και να λένε όλοι κοίτα εδώ που τι πάει. Τι είναι αυτό που σε τράβηξε στο σύντροφό σου και κολλήσατε. Η εικόνα ήταν το τελευταίο που με τράβηξε. Αν το πιστεύεις τώρα. Τώρα. Αυτό δεν το πιστεύουμε. Κοίτα με την πρώτη ματιά, ναι, είναι ένα ωραίο παιδί. Αλλά έλεγα ότι τον βλέπεις τώρα έτσι όπως είναι. Λέω, θα είναι τώρα κανένα παρμένο, με τα μυαλά πάνω από το κεφάλι, κανένα τυπάκι τώρα που θα είναι όλη μέρα στα γυμναστήρια, θα χτυπιέται. Αυτό σκέφτηκα. Αλλά μετά που το γνώρισα, άρχισε και μου λέει, ξέρεις αυτά τα δικά του τα ωραία που λέει. Τα φιλοσοφημένα πολύ, μου ξεκίνησε κάτι πολιτική, κάτι τέτοιο. Σε συνεπήρε, ε. Εδώ είμαστε τώρα. Θες να σου πω κάτι, οι άντρες που κάνουν πρωταθλητισμό, οι αθλητές-αθλητές είναι τόσο ταγμένοι που είναι πολύ, ποτέ δεν είναι παρμένοι και... Όχι, αλλά λίγο η εικόνα με ξεγέλασε. Ναι, λέω, εντάξει. Αν είναι μόνο αυτό, δεν με ενδιαφέρει. Εσύ που να βρεις και άντρα στο ύψος σου, δηλαδή, φαντάζομαι. Είχε και ένα θέμα αυτό. Για να πετύχεις, ας πούμε, κάποιον, ή μπασκετμπολίστας θα έπρεπε να είναι. Ή πολίστα θα έπρεπε να είναι, δεν είναι και εύκολο. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, θα έχω σταματήσει λίγο τα ψηλά. Είμαι περισσότερο με φλάτ, εντάξει, λόγω και τη καθημερινότητα. Δεν γίνεται τώρα να έχω το παιδί στην αγκαλιά και να πηγαίνω με αυτά. Αλλά είμαι και πιο χαλαρή μετά. Δεν μου λες, με το γιο έχει φάει. Καψούρα μεγάλη. Καψούρα. Εντάξει, τρέλα. Δεν ξέρω αν είναι οι αγορομάνες. Λένε οι αγορομάνες είναι έτσι. Αν είχα κόρια αυτά τα διαφορετικά, δεν ξέρω. Αλλά τώρα που αρχίζει, μπουσουλάει, μιλάει, μου κάνει αυτά τα τσαλίμια. Τον αφήνω κάτω και κλαίει, ανοίγει λίγο τα μάτια να δει τώρα πού είμαι, είμαι εκεί κοντά ή έχω φύγει. Μόλις πλησιάζω και μου κάνει έτσι τα χεράκια. Σε ποιο μοιάζει? Στο Γιάννη. Πώς θα τον βαφτίσετε, γιατί θα κάνει τη βάφτιση τώρα τον Αύγουστο, τον Αύγουστο θα κάνουμε, πού, ναι. Πού, στην Πάρο, έμαθα. Στην Πάρο, ναι. Πώς θα τον βαφτίσετε τον Θα τον βγάλουμε Γιώργο. Είναι
Το όνομα του Θερού. Θερού μου είναι. Αλλά θα τον βγάλουμε και ανάργυρο, επειδή γεννήθηκε την ημέρα αυτή. Mm. Και έχει ένα κλεισάκι που είναι στην Πάρο και ήθελα πάρα πολύ να το βαφτίσουμε εκεί πέρα. Και... Δεν μου λες πώς ισορροπείς ανάμεσα σε δύο άντρες. Γιατί όσους δεν το έχουν ζήσει, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, οι άντρες, όταν γεννάμε το πρώτο μας παιδί, όχι όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι άντρες που έχουν μια πιο φιλική πλευρά μέσα τους, πιο γυναικεία πλευρά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι γκέι. Όχι, να παρεξηγηθώ. Ναι, καταλαβαίνω πώς μου το λέω. Και οι οποίοι αυτή τη φιλική τους πλευρά τη βγάζουν έντονα όταν κάνεις παιδί και είναι, ξυπνάνε τις νύχτες, αλλάζουν πάνω, είναι πολύ από πάνω από το μωρό, δεν ζηλεύουν το μωρό. Όμως, σε μια μεγάλη πλειοψηφία τα αρσενικά, αισθάνονται ότι χάνουν τη γυναίκα τους. Ναι. Την προσοχή, τη γυναίκα τους, τον άνθρωπό τους. Και ζηλεύουν λίγο, έχουν... Νομίζω ότι το ένιωσε λίγο. Ναι. Επειδή στις αρχές έχεις και ένα πρόγραμμα με το μωρό, το οποίο είσαι κάθε δύο ώρες, έτσι, είσαι από πάνω. Mm. Εγώ λοιπόν όταν γυρνούσε ο Γιάννης το βράδυ, είχα το άγχος να υπάρχει απόλυτη σιγή μες στο σπίτι, να μην ξυπνήσει, να μην μου ξεσηκωθεί, γιατί δεν κοιμότανε και πολύ. Και με το που κοιμότανε, έκλεινα τηλέφωνα, έκλεινα πόρτες. Λέω όσο καταφέρει να κοιμηθεί και ξεκουραστώ λίγο. Οπότε όταν γυρνούσα από δουλειά και ήθελε λίγο να κάτσουμε μαζί να συζητήσουμε, εγώ έτρεχα κατευθείαν να κοιμηθώ για να έχω δυνάμεις. Και εκεί λίγο κάτι υπήρξε. Ένιωσα κάτι τέτοιο. Λίγο να. Τη ζήλια, λίγο. Τον κράταγα. Έμενε στο σπίτι τον φίλο και μετά έφευγα. Καλά μου λέει, εμένα δεν θα με φιλήσει. Αλλά δεν, το έκανα τελείως ασυνείδητα. Δεν ξέρω, δεν μπορούσα να το ερμηνεύσω γιατί ήταν το μυαλό μου τόσο φόκου στο παιδί, στο πρόγραμμά του και δεν το καταλάβαινα. Μετά που άρχισε λίγο να μεγαλώνει, να χαλαρώνει το πρόγραμμά του, χαλάρωσα κι εγώ μαζί του. Και το κατάλαβα αυτό που μου είπε. Αλλά προσπαθούσα και προσπαθώ ακόμα να κρατάω τις ισορροπίες. Αλλά πάντα η γυναίκα προσπαθεί να βάζει λίγο από τον προσωπικό της χρόνο. Δηλαδή εγώ τον προσωπικό μου χρόνο θα τον χρησιμοποιήσω για τους άλλους, όχι τόσο πολύ για τον εαυτό μου. Τώρα όσο αντέξω, δεν ξέρω πώς θα τα αντέξω. Όλες αυτό κάνουμε. Ναι. Χίλια κομμάτια και θέλω να σου πω ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Δηλαδή οι περισσότεροι άντρες ζηλεύουν, διεκδικούν τη γυναίκα ναι. τους όταν να έρθει το παιδί. Δεν θέλουν, γιατί το παιδί τους παίρνει τη γυναίκα τους. Έτσι αισθάνονται. Αλλά πιστεύω το μπορεί πιο... να ακούγεται τελείως ανώριμο και γελίο αυτό το πράγμα, αλλά μέχρι να βρουν οι άντρες την ισορροπία τους, Μπαίνει τρίτο πρόσωπο στη σχέση. Ναι, 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 ναι. Είναι έτσι. Και θέλει προσοχή. Και καλά κάνεις και το λες και το λέω και εγώ γιατί για τα νέα ζευγάρια. Αλλά να κρατάνε τις ισορροπίες. Το πιο σημαντικό είναι, στη δική μου περίπτωση τουλάχιστον, που είχα και χρόνο, είχαν και χρόνο και οι άλλοι και με βοηθούσαν πάρα πολύ. Και η πεθερά μου και ο πεθερός μου και η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Και γενικά, επειδή ήταν και το πρώτο παιδί, είχαν όλη τη λαχτάρα. Και εγώ είμαι γενικά της άποψης, δεν θέλω ένα παιδί να είναι πάνω μου όλη την ώρα. Θέλω να μάθει και να εξοικειωθεί με την οικογένεια. Τον άφηνα, οπότε αυτό με έφερνε πιο κοντά με τον Γιάννη. Γιατί μια γυναίκα η οποία δεν έχει βοήθεια και δεν δουλεύει και είναι όλη μέρα με ένα παιδί, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ισορροπήσει τη σχέση της και να βρει τις ισορροπίες πολύ γρήγορα με τον άντρα της. Έτσι. Και ειδικά που θυλάζει, γιατί εγώ σταμάτησα το δεύτερο μήνα να θυλάζω. Οπότε μου ήταν πολύ εύκολο να το αφήσω το παιδί. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε το διαγωνισμό, να πάμε σε διαφημίσεις. Εστελάκη, θέλω εσύ να δείξεις το ψυγείο. Και εμείς θέλουμε τα πιάνα. Κοίταξε, τα πιάνα μετά από... Το Εστελάκη. Το κορίτσι αυτό είναι μέσα στο μπάζο. Λοιπόν, Εστελάκη μου, δείξε εσύ το ψυγείο. Το καταπληκτικό αυτό ψυγείο, γιατί έχω και το κορίτσι μου αυτό. Είναι υψηλό και αυτό που το κορίτσι. Φαίνεται μικρό το ψυγείο δίπλα του. Είναι τεράστια. Είναι μια... Ναι, είναι τεράστια. Δεν είναι μια φυσιολογική γυναίκα να το δείξει, να φαίνεται το κανονικό ύψος του ψυγείου. Είναι και δύο μέτρα κι αυτή. Λοιπόν, 90-11-51-51-51. Να πάει και η άλλη δίπλα να νομίζουν ότι δεν είναι από πέρα. 90-11-51-51-51 και ένα καταπληκτικό ψυγείο υπέροχο από την Groove Cucina με συγκλονιστικό design σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Διαφημίσεις. Μας έλεγε
διαβάσω. Παίρνω συμβουλές από τον Γιώργο Μανίκα. Ακριβώς. Σε τι παίρνει καλώς. Ε, λέμε τα διάφορά μας. Πού τον κοιτάει, άλλο μάτε, πάνε, τι κάνει, ύπνους. Τώρα που αρχίζει και μιλάει, μου λέει και τέτοια. Λέτε για μωρά. Ναι. Είσαστε και συνάδελφοι εσείς οι δυο. Στο modeling έχετε δουλέψει μαζί καθόλου με τη Βάς πολλές φορές. Να σε ρωτήσω κάτι, αλλά θέλω να απαντήσεις με το χέρι στο Ευαγγέλιο. Το έχω πάντα μόνιμα. Ωραία. Όταν δουλεύατε μαζί. Θα μας κάψει η ρώτηση. Ε, Μανίκα. Δεν αναστατωνόσουν με αυτό το κορίτσι. Όχι, γιατί είχα συνήθως τις φίλες της. Βολευότανε. Ειλικρινά, σας βλέπω τώρα έτσι καθισμένους. Η αρία φιλή στον καναπέ μου. Άρα δεν είναι. Η αρία φιλή, έτσι, δεν υπάρχει. Δεν στην είχε ποτέ. Όχι, καλέ. Κάναμε πολύ ωραία παρέα. Ναι, κάναμε πολύ ωραία παρέα και παλιά δουλεύαμε συνέχεια, κάθε μέρα. Και όταν είσαι με τον άλλον κάθε μέρα, δηλαδή μπορεί να τύχαινε να γνωριστείς και να είχε ένα αγόρι Βάσο, να ήμουν εγώ με κάποια και επειδή είσαι κάθε μέρα μαζί, έχεις φιλική σχέση. Ήμουνα και κατηλημένη συνέχεια, κατάλαβες. Δεν έβλεπε και χώρο και συνέχεια, ναι. Αυτό το Μανίκα πολύ σαφή τον βλέπουν όλες και κάτι δεν ξέρω τι γίνεται. Θα έκανα στα κρυφά εγώ, δηλαδή και, και μερικές που είναι θα σου πούνε πάλι φίλος. Το έχω καλά στη μέρα. Το ξεκινάει έτσι ο Μανίκας, φιλικά. Αυτή η προσέγγιση έχει. Λοιπόν, Βάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Περάστε. Καλό καλοκαίρι να σας ευχηθώ, γιατί εντάξει, πλησιάζει και σας η... Πάμε για δεύτερο. Το τέλος σας. Για δεύτερο. Όχι ακόμα, κάτσε ρε Γιώργο, να περπατήσει λίγο να πάρουμε τα... όχι ακόμα. Περάσαμε ωραία μαζί σου. Κάναμε ωραίο φθαλμόλουτρο, έτσι, το χαρήκαμε. Σε ευχαριστούμε, να σου ζήσει το μωράκι. Να είστε καλά και εσείς να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Τον Αύγουστο φωτογραφίες πολλές στο T-Life από τη βάφτιση, πάρος. Χαμός, καταλαβαίνεις, έτσι. Ετοιμάζομαι. Πρώτη μούρη στο T-Life με το μωρό και τον άντρα. Πρώτο θέμα, Αύγουστος, πάρος, βάφτιση. Λοιπόν, 15.000 ευρώ μετρητά θα γίνουν δικά σας. Εκτός από τα 15.000 ευρώ όμως, αγαπημένοι φίλοι, έχουμε και ένα καταπληκτικό design το ψυγείο. Ναι, ναι, αλίμονο. Αυτό το καταπληκτικό design το ψυγείο, το οποίο θα γίνει δικό σας, είναι από την Group Cucine. Τα 15.000 βεβαίως έχετε μια μοναδική ευκαιρία, εάν είστε οι πιο γρήγοροι, να γίνουν δικά σας. Όμως, ο διαγωνισμός αυτός που τρέχει και ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα συμπληρώνεται από το σημερινό διαγωνισμό, που είναι αυτό το καταπληκτικό ψυγείο από την Group Cucine, αυτό εδώ. Με υπέροχο design στο 90-11-51-51-51. Αυτές οι καταψύξεις είναι οι αγαπημένες μου τελικά με τα σιρταράκια. Αυτό έχω αποφασίσει. Γιατί αυτό που με εκνευρίζει πάρα πολύ στην κατάψυξη είναι όταν βάζω τα φαγητά το ένα πάνω στο άλλο και τα τάπερ το ένα πάνω στο άλλο. Αυτά τα σιρταράκια όταν είναι στην κατάψυξη με βολεύουν πάρα πολύ, γιατί ταξινομώ πολύ καλύτερα τα φαγητά μέσα στο ψυγείο. Αυτό θα γίνει δικό σας λοιπόν στο 90-11-51-51-51. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους σας. Τι είσαι, Νατάσα Μπερέκου, τι είσαι ντυμένη σήμερα? Α, είμαι ντυμένη λεύκανση δοντιών. Γι' αυτό είσαι στα λευκά. Ε, Τατιάνα, δεν είπαμε ότι εδώ υπάρχει ένα κόνσεπτ κάθε φορά και δεν ξεφεύγουμε ποτέ και για κανένα λόγο από αυτό. Θα μας δείξεις πώς θα κάνουμε λεύκανση χωρίς οδοντίατρο, δηλαδή. Χωρίς οδοντίατρο και ακόμα κι αν είμαστε στον δρόμο, στο αυτοκίνητο, λίγο πριν πούμε στο μπαρ. Περιμένετε όμως, κορίτσια μου και Τατιάνα, γιατί εννοείται ότι και σήμερα έχουμε συγκλονιστικό διαγωνισμό. 10 κορίτσια που θα κάνετε retweet στη φωτογραφία που βλέπετε εδώ στο Twitter του Mia TV Show, θα πάρετε 2 φανταστικά προϊόντα Yotwell, που θα σας αναλύσουμε και στην πορεία, αλλά θα σας πω λίγο σύντομα τι είναι τώρα. Είναι μία οδοντόκρεμα και μία πένα λεύκανσης. Κάντε retweet, γιατί πραγματικά τέτοιο λευκό χαμόγελο δεν θα το ξαναβρείτε. Για πάμε να με εξηγήσει, γιατί εγώ την ξέρω τη Yotwell και την αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά βλέπω και διάφορα άλλα. Έχουμε και κάποια νέα φανταστικά λανσαρίσματα. Έχουμε διάφορα εδώ πέρα καινούργια πράγματα. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξέρουμε όλες ότι στα αγόρια αρέσουν τα κορίτσια που χαμογελάνε. Ξέρουμε όμως ότι αν το χαμόγελο δεν είναι ωραίο, λευκό, λαμπερό, να κοιτάει,
Εντάξει, τα πράγματα δεν θα πάνε τόσο καλά όσο περιμένουμε. Η γιότουελ, λοιπόν, είναι αυτή η οδοντόκρεμα που είχαμε δείξει και εκεί γύρω στα Χριστούγεννα και κάναμε αυτό το τεστ τους εαυτούς μας και να τα αποτελέσματα. Για λεύκα κάνει δουλίτσα. Κάνει τρομερή δουλειά, κάνει συγκλονιστική δουλειά, γιατί περιέχει στη σύνθεσή του υπεροξίδιο του καρβαμιδίου. Το Παπαναγία μου. Έχεις γίνει. Ο δοντίατρος έχεις γίνει. Δερματολόγος έχεις γίνει. Τι άλλο δηλαδή. Λοιπόν, ναι. Είδα. Και τι κάνει τώρα. Είναι το ίδιο συστατικό που έχουν οι οδοντίατροι για να κάνουν λεύκανση στο οδοντιατρίο. Όμως η περιεκτικότητά του σε αυτό το συστατικό είναι τόση όση να εξασφαλίζει λεύκανση στα δόντια σου, χωρίς όμως να καταστρέφει το σμάλτο. Γιατί πάντα έχουμε αυτό το άγχος. Θα κάνω λεύκανση στα δόντια μου, αλλά μήπως καταστρέφει το σμάλτο των δοντιών. Όχι. Είναι απόλυτα safe. Είναι μια καλλιντική οδοντόκρεμα. Το βλέπουμε και από τη συσκευασία. Εγώ το ρώτησα τον γιατρό μου, τον οδοντίατρο. Τι σου είπε. Το ρώτησα αν κάνει δουλίτσα. Ρώτησες κι εσύ. Και μου είπε ότι κάνει δουλίτσα. Έχει, είναι διάφορες διάφοροι τύποι της Yotwell. Υπάρχει ο πιο ισχυρός που κάνει περισσότερη δουλειά. Υπάρχει ο άλλος για τα πιο ευαίσθητα δόντια κλπ. Άρα θα μας τα πεις τώρα. Τατιανά. Τι. Εντάξει, νομίζω δεν θα με ξαναχρειαστείτε. Πες μου σιγά σιγά να φεύγω. Yes. Ορίστε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είναι η κλασική οδοντόκρεμα στη μαύρη συσκευασία Yotwell, η οποία έχει ουδέτερη γεύση. Είναι η λευκή οδοντόκρεμα, η οποία περιέχει μέντα και σου κάνει πολύ ωραία και δροσερή αναπνοή. Είναι αυτή εδώ η φάρμα, αυτή για αυτή σου είπε ο οδοντιατρός σου, η οποία είναι για ευαίσθητα δόντια που και πραγματικά πολλοί κόσμος υποφέρει και ξέρω ότι γι' αυτό το κρατάς στα χέρια σου, ανυπομονείς γι' αυτό το αυτό προϊόν. Αυτό περιμένω. Λοιπόν, αυτό το προϊόν είναι ένα πενάκι που περιέχει υπεροξίδιο του καρβαμιδίου, δηλαδή το ίδιο ακριβώς συστατικό που περιέχει και η οδοντόκρεμα, κάνει λεύκανση, είναι σε πενάκι, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όπου και αν βρίσκεσαι, το απλώνεις στα δόντια σου, είναι διάφανο, δεν υπάρχει θέμα να το καταπιείς ή οτιδήποτε. Και το χρησιμοποιείς ανά πάσα ώρα και στιγμή. Όσες φορές θες μέσα στην ημέρα, το αποτέλεσμα δεν είναι instant, με την έννοια ότι δεν το απλώνεις στα δόντια σου και βλέπεις άμεση λεύκανση. Δεν τα βάφει κιόλας. Πώς να είναι δυνατόν. Και ανακαλύψαμε αυτό το μπερνίκι δοντιών. Όχι, δεν είναι αυτό. Δηλαδή το περνάς έτσι. Ακριβώς, Τατιάνα. Να το. Αυτό. Έτσι, ας πούμε. Ναι. Και το κάνεις, πώς είναι τα... Το ανοίγεις. Βγαίνει αυτό το υλικό, να το δείξουμε λίγο εδώ. Αυτό, αυτό που είναι σε μορφή τζελ. Που είναι και πάρα πολύ δροσερό. Και κάνεις αυτό που κάνει η Τατιάνα εδώ. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει περιορισμός ως πώς βάζω τη χρήση. Εγώ, έχει υπάρξει αυτή η αιμονή. Να το. Να σου κάτι, έχει πολύ ωραία γεύση. Τι ωραίο πλάνο, φανταστικό. Και πραγματικά. Έχει ωραία γεύση και είναι... Αν νιώθεις και την αναπνοή σου κάπως, σε βοηθάει κιόλας. Είναι... Πόσο όταν δεν νιώθεις καλά, πλένεις τα δόντια σου. Αυτό. Όταν είσαι στο δρόμο, νομίζω μπορεί να σε ανανεώσει και η γεύση του ακόμα. Ναι, και σε ένα μήνα από τώρα, είναι. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσεις να το χρησιμοποιείς, βλέπεις πραγματικά λευκότερο τόνο στα δόντια σου. Δεν έχω καλύτερη απόδειξη από το φανταστικό αυτό μου χαμόγελο. Ας χαμογελάσω. Αυτά λοιπόν. Θα δώσουμε κανένα δωράκι στον κόσμο, είπαμε. Σε 10 τυχερές, κορίτσια μου, παίρνετε και αυτό το καταπληκτικό στυλό και μία οδοντόκρεμα Yotwell για να έχετε λαμπερά χαμόγελα αυτό το καλοκαίρι. Μάλιστα. Άντε, γιατί όχι ότι θα χρειαστούμε βέβαια τον οδοντίατρό μας να μας κάνει τον καθαρισμό κλπ. Εννοείται, κάνουμε πρώτα τον καθαρισμό. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ στο να διατηρηθεί το αποτέλεσμα περισσότερο χρονικό διάστημα. Εννοείται. Και μπορεί να αντικαταστήσει και την οδοντόκρεμά μας. Γιατί δεν υπάρχει φόβος στο σμάλτο των δοντιών. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να σας δώσουμε τώρα κάποιες ιδέες για το πώς μπορούμε να ανανεώσουμε την κουζίνα μας. Η κουζίνα αποτελεί βασικό μέρος του σπιτιού μας. Ποια είναι όμως τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε αν θέλουμε να ζήσουμε στην κουζίνα των ονείρων μας και ποιες είναι οι τάσεις του 2015. Πάμε να τις δούμε. Όλα
ξεκινάνε με το σωστό σχεδιασμό βάσει εργονομίας, λειτουργικότητας και ανάλογα με το στυλ που έχει η υπόλοιπη κατοικία μας. Βρίσκομαι σε μια κουζίνα η οποία αποτελεί τάση για το 2015. Ονομάζεται κρυφή. Και αυτό γιατί? Γιατί όλες τις συσκευές σχεδόν είναι αόρατες. Δεν φαίνονται. Είναι όλοι κατασκευασμένοι από βακελίτη. Τα πόμολά της είναι χωνευτά και δίνουν ένα μοντέρνο τόνο στην κατοικία σας. Τι να σας πρωτοπώ για αυτή την κουζίνα? Καπλαμάς και λάκα ο συνδυασμός των υλικών τους. Ο παγκός, κόριαν, είναι αυτό το υλικό το οποίο δεν φαίνονται πουθενά οι ενώσεις του. Κρυφός φωτισμός, απαραίτητο σε μια κουζίνα αν θέλετε να δώσετε την ατμόσφαιρα. Και απορροφητήρας. Δεν είναι κόσμο, είναι απορροφητήρας. Για τους λάτρεις του industrial steel, του βιομηχανικού steel, αυτή είναι η κουζίνα που τους αντιπροσωπεύει. Είναι, έχει αυτό το μπάγκο, το βακελίτη που μοιάζει με μπετό, τσιμέντο. Είναι τα χαρακτηριστικά του industrial steel αυτά. Νεροχή της, γυαλί, τον κρύβουμε. Μαυροπίνακας. Μπορείτε να κάνετε τη λίστα με τα ψώνια σας. Άλλη μία τάση, vintage. Έχει επιστρέψει και είναι πιο in από ποτέ. Όλο είναι ξύλο, πατίνα. Και κοιτάξτε πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις γωνίες που όλοι έχουμε. Αποθηκευτικός χώρος. Και όπως επίσης και γκάζι. Κοιτάξτε πόσο βαίνει και δίνει την αίσθηση του παλιού. Στο εμπόριο υπάρχουν αμέτρητες αποχρώσεις για τα πορτάκια σας. Αυτό που χρειάζεστε είναι διάθεση και χρόνο για να βρείτε αυτό που πραγματικά σας αρέσει σαν συνδυασμός. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η κουζίνα μας πρέπει να είναι διαμάντι στο χώρο μας. Να δούμε τον νικητή του σημερινού διαγωνισμού. Είναι η Εύη Παπακοσταντίνου. Άννα, Εύη μου, καλησπέρα. Γεια σας, χαίρετε. Εύη μου, καλησπέρα. Από ποια περιοχή της Ελλάδας είσαι? Από Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Πήρες για το μετρητό ή σου γυάλισε το ψυγείο? Το μετρητό. Το μετρητό. Λοιπόν, ήσουν η πιο γρήγορη της ημέρας, η πιο γρήγορη της εκπομπής. Κερδίζεις ένα ψυγείο και σου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία να πάρεις και τα μετρητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να σας πω ότι σας παρακολουθούμε καθημερινά γιατί είστε υπέροχοι. Ευχαριστώ, Εύη μου. Φιλάκια πολλά. Γεια σου. Καλό απόγευμα σε όλους. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más.